Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί βάζεις ακουστικά, φίλε? Διαφορετικά. Έτσι. Γιατί σε λαχανιάζει, Μπένι? Αφού δεν λαχανιάζει η ομάδα, θες, λαχανιάζει ο κόσμος. Έλεγα να μην έρθω να σου πω την αλήθεια σήμερα. Γιατί? Μην σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά λέω... Ποια είναι η δύσκολη θέση? Εντάξει, όσο να είναι, Άρης πάω και ένα δύο. Ναι, έχουμε στεναχωρηθεί, ρε φίλε. Σε ένα μάτς στο οποίο θα στεναχωριόμουν αν έρχονταν ισοπαλία, ναι. Έχασα. Θα στεναχωρήσω αν έρχονταν ισοπαλία, θες? Μετά το πέναλτι. Έχω πέναλτι στο 1-1 στο 65. Ναι, ναι. Το κάνει ο Βάρντα. Και το χάνω. Φοβερό, ε. Βρέθηκε εκεί ο Βάρντα να κάνει πέναλτι. Έκανε πριν, η φάση πριν το πέναλτι του Βάρντα. Είναι πιο καθαρό πέναλτι. Εσύ θα το δίνεις δηλαδή, αν έπαιρνε πάγο. Όχι, όχι. Δύο πέναλτι δηλαδή θέλεις. Στη φάση θες δύο πέναλτι. Στη φάση εκείνη είναι πεντακάθαρο το πέναλτι που γίνεται πάνω στο center four. Είναι πεντακάθαρο. Το κάνει ο τέτοιος, ο Βαρέλα. Δεν υπάρχει θέμα με το διαιτητή. Ναι, θα το δίνεις δηλαδή αυτό το πράγμα αν ήταν 20 λεπτό και πέρα πάω πρωτάθλημα. Εδώ έδωσε ρε φίλε το πέναλτι στον Πάοκ. Στον Πάοκ. Τώρα ότι αυτό το πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν είναι. Είναι του Άρης που και δεν του Πάοκ. Εντάξει. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να δώσει κανένα τα δύο. Κανένα από τα δύο. Αν είχε την άποψή μου. Ναι. Με ένα διαιτητή θα γινότανε. Χαμός. Σου λέω ότι το θέμα μου δεν είναι ο διαιτητής. Κακώς πάμε εκεί. Ναι. Διότι έδωσε δύο πέναλτι. Και σφύριξε με τέτοιο τρόπο που έδειξε ότι δεν είχε πρόθεση να βοηθήσει κανέναν. Μήπως παίζει ρόλο η αιστεία, ρε παιδί μου, γιατί έχει σκίσει συνήθως. Έδωσε την ίδια αιστεία. Στην ίδια αιστεία, όχι, χάνεται πέναλτι, ρε φίλε, κατάλαβες. Μία στα πέναλτι με τον Σάνος και μία χθες, κατάλαβες. Μήπως πιάνει τρέμουλο επειδή βλέπετε του μπαρ απέναντι, κατάλαβες. Λέω, είναι απέναντι εκεί πέρα, βλέπει προ του μπαρ. Δεν φαίνεται, αλλά είναι προ τα εκεί, κατάλαβες. Είναι προ τα εκεί. Είναι τα φώτα γιατί φοβόσασταν. Γι' αυτό λε. Καλό τον Ασλαμούκο. Φίλε, μπορεί να μην αργήσει μετά από αυτό. Πρώτη φορά λαχανιάσα τόσο, φίλε. Λοιπόν... Έχω ανέβει πολλές φορές με τις κάλες, αλλά πρώτη φορά λαχανιάσα τόσο. Γιατί ρε Παναγιώτη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλλον επειδή δεν κουράζει η ομάδα, κουράζεται πιο πολύ ο κόσμος, κατάλαβες. Πάντως, όχι πιο μουντός καιρός, πιο μουντήλα. Μετά από 20 μέρες καλοκαίρι, τέτοια μια χαρά, τέλεια μέρα. Σκυθροπή όλη στην πόλη. Όλη στην πόλη, ναι. Έχεις να δεις τέτοιες Δευτέρες, αγόρι μου γλυκό. Έχεις να δεις τέτοιες Δευτέρες, περίμενε. Καληνύχτα χορηγία. Κώστα, ευχαριστώ. Καληνύχτα χορηγία. Θα έρθει άλλος. Ναι. Θα έρθει άλλος, ναι. Ναι. Βρες τώρα 6 μήνες θέματα. Θα βρω, μην στεναχωριέσαι. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για το παιχνίδι. Ναι. Πριν να έρθουν οι καθυστερημένοι. Να... Θέμα, ορίστε. Θα αποκλειστεί η Manchester United και θα την πετύχω στα ημιτελικά του κυπέλλου UEFA. Στόχος μου να πάω στο Αζερβαϊτζάν και το σηκώσω. Καλά, εκεί ο πάτος είναι πιο μεγάλο. Χίλια εισιτήρια στο. Εκεί από το Λουτσέσκου που ετοιμάζεται να βγάλει τον Μπρίγιοβιτς και η μπάλα δεν βγαίνει έξω και βάζει τον γκολ. Πάλι τα κακόρια γεννάνε. Δεν πειράζει. Σε δεν παρακαλώ, κάνει κάτι. Κάνει. Τι να κάνει, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Πέρυσι έπαιζε μπαλάρα, τι να κάνει, δεν πήραμε. Σε παρακαλώ, τσακίδι. Μας κλέψε το πρωτάθλημα. Μπορεί να μου κάνει φέτος. Η πλάκα ποια είναι. Ποδαρικό Λουτσέσκου. Άντε το καταπιήκατε. Μπορούσε το κατάπιες χθες, ας πούμε. Όχι εσύ. Κυρίως ο Κυρίουλος από εκεί πέρα. Σε βλέπω μια χαρά. Τι να καταπιώ, ρε φίλε. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ήρθε η άλλη φάπα μετά από το γλεντί κουλέ. Καλά, εκείνο. Συγγνώμη, καλημέρα στα παλικάρια τη Κρήτη. Μπράβο. Φωνή. Κατάλαβα ατμόσφαιρα γιατί κουλέ. Το είδα όλο με λεπτομέρειε και με ήχο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Τόσε μπάλε να πέφτουν μέσα. είχα να δω από ένα πλάγια φλογητά το 85. Γι' αυτό μπερδεύονται του Ολυμπιακού και κάνει την πρώτη καθαρή στο 70. Είχα να δω τόσε μπάλε να πέφτουν μέσα σε αυτό το επίπεδο. Από νέα πλάγια φλογητά το 85. Ξεφουσκώστε μπάλε για να κερδίσετε. Δεν το πάω, κατάλαβες, κάπως έτσι. Χρήσατε, το τι γινόταν, άκουσα ατμόσφαιρα, άκουσα τι γινόταν, γιατί κουλέ. Τελειώσατε. Μετά το φιλικό. Το γιαγιά του ρε το πήρε για τη μεγάλη Παρασκευή. Το πήρανε. Για τη μεγάλη Παρασκευή το πήραν το γιαγιά του ρε για να παίξει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Κατάλαβα, ο γιαγιά του ρε. Αναλαμβάνω αυτό που είπα πριν έρθει ο Ασλαμής. Ναι, για πες μας. Σε ένα μάτς που ο Αργιανός ήταν στεναχωρημένος αν δεν κέρδιζε. Πάει, τελείωσε χρονιά. Γεια σας, στο τέλος, δηλαδή αν έρχονταν ισοπαλία. Ναι. Παρ' όλα αυτά το έχασε. Ναι. Και για να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Κωστίνα μου, δεν έχει πάει αγόρι. Ό,τι θες κάνει, ό,τι κάνει. Δίνουμε δύο διπλές για παραστασάρα σήμερα απόψε. 9 η ώρα για να ακούσουμε τα μισή τα παιδιά. Ποια παράσταση? Δύο διπλές προσκλήσεις. Την έχω δει δύο φορές. Δύο φορές. Νομίζω και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης την έχει δει δύο φορές. Και ο Πορκίος Κοράκης. Και είχα την τύχη να δω και πρόβα 15-17 λεπτά περίπου. Η πόρνη από πάνω. Με μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες γυναίκες. Κατερίνα Διδασκάλου. Μπράβο. Εμείς έχουμε άλλη όμως φίλη. Με Κατερίνα Διδασκάλου, στον πιο κόντρα ρόλο της ζωής της, μία από τις 5 πιο όμορφες Ελληνίδες. Έτσι, μπράβο. Έχουμε. Έτσι, και μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς. Κατερίνα Διδασκάλου, η πόρνη από πάνω, η πρεμιέρα απόψε, ώρα 9 θέατρο Αυλαία, δύο διπλές προσκλήσεις, ξέσπος. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα θέατρο.
αποστολή στο 54526 για το Ιπόρνη από πάνω. Εμείς θα έχουμε κάθε Κυριακή άλλη παράσταση του Μπάρα. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα δίνω κάθε Παρασκευή από εδώ πέρα, με ονοματεπώνυμο κτλ. Ο Πρίγιο από πάνω. Έτσι. Είναι έτοιμος να το βγάλει, κατάλαβες τι έγινε. Είσαι άτυχος. Επίσης, ρε Γιουνές, διαλέγεις μία γωνία. Τι να κάνεις, ρε Γιουνές, τι να κάνεις. Αν ήταν ο Γκαρίντσα και είχε πιο χαμηλό πόδι, θα μπαινε μπάλα μέσα. Είναι ο Δασκαλάκης. Ο Πασχαλάκης, τι να κάνει. Να πω κάτι και να πάω και μετά σας ακούω και θα βγαίνω έξω εγώ με την αμύριση μου. Έτσι, μπράβο. Γιουνές, διάλεξε μία γωνία, ρε παλικάρε. Ωραίο αυτό, αν είναι 2-1, 3-1. Διάλεξε μία γωνία. Αυτοί εδώ φέτος πιάνουν μπαρμπούνια με τον Πισινό. Ναι, βρε, δεν βλέπεις. Μπαρμπούνια με τον Πισινό πιάνουν. Και αυτή και η Λίβερπουλ. Και αυτή θα το πάρει φέτος. Και η Λίβερπουλ. Δύο τίτλους. Μπράβο, ρε Χάντερσφιλντ. Μπράβο, είστε παλικάρια. Για να μην πάρω τρεις φέτος. Μη σε συναντήσω. Αχ, και να σε συναντήσω η μη τελικά UEFA, ο ΠΑΟΚ. Η μη τελικά UEFA. Αχ, δεν και να το συναντήσω. Τίποτα άλλο δεν θέλω, ρε φίλε. Να πάρει 1000 εισιτήρια εκεί πέρα στο θέατρο των Κινέζων για να γίνει το Old Travel Old Τουμπάρα. Σύλλιου Πακιστανού είδα σε εσά. Λοιπόν. Κακομοιριά, δεν πειράζει. Αυτό που μετράει στη Θεσσαλονίκη. Το κομματάκι, να βάλουμε το κομματάκι, να βάλεις κάτι. Ναι, θα βάλω. Αυτό που μετράει στη Θεσσαλονίκη. Άλλε φορέ εργόζουμε Δευτέρε, Chelsea, έπεσε με κομμάτι, κατάλαβε. Αν παβάλω εγώ, πώ εκεί σήμερα είναι, ρε παιδιά. Αν κύριε Ουλίδε, ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίκρα μεγάλη. Πόνο μεγάλο. Έχει να δει φάτσε και μουντίλα και τέτοια όλη τη χρονιά, μη στεναχωριέσαι. Γιατί στο δεύτερο γύρο, ποια είναι η πλάκα. Ναι, ποια είναι η πλάκα. Θα κάνω και τέτοιο. Θα βάλω στα δεύτερα. Γιατί ο στόχος μου είναι να πάω στο Αζερμπαϊτζάν. Μη τυχόν και δεν γυρίσω χωρίς το UEFA η ομάδα. Μπράβο, Όφη. Μη αυτή τυχόν. Είναι η ατμόσφαιρα. Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα. Έτσι, μπράβο, είναι, ναι. Κρήτη. Στο 70. Χίλια μπράβο ανέστην άστο. Χίλια μπράβο ανέστην άστο. Ούτε μισό λάθος. Ρε εσύ βάλω τέτοιο. Τώρα το βλέπω. Αουτομάτικο. Άρα γορή να μου γλυκιά. Περίμενε. Εγώ δεν έχει έρθει μήνυμα. Είναι δυνατόν. Μπράβο ανέστην άστο. Μπράβο. Συγκλονιστική εμφάνιση. Ούτε μισό λάθος. Ατελείωτο ξύλο. Ατελείωτο dirty talking, trash talking. Ναι. Μπράβο, να είσαι καλά, παλικάρι. Ναι. Για τον Ολυμπιακό δεν μας πεις τίποτα. Πρώτη φάση το 70. Μπορούμε να έχουμε μια λογική. Όταν μένα δεν μου δίνει πέναλτι, αν είσαι Ολυμπιακός, πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι. Τι να κάνεις. Κάτσε τώρα, Βολοδένης, 5ο-6ο, 7ο-8ο, 1ο. Θα τα πείτε όλα. Γιατί να σου πω κάτι. Θα τα πείτε όλα. Καλύτερα από τους άλλους. Δεύτερη θα βγείτε. Hey, Τσαλτίδη. Απλά ίσως. Μην πέσουν κιόλα αυτά, ναι. Καλά, λέει ο άλλος. Μην πέσουν. Δεύτεροι θα βγουν. Επίσης, αρκεί να μην αδειάσατε χθες. Sold out. Κάποιος λέει ότι sold out δεν κάνατε. Έτσι του φάνηκε, λέει. Και εμένα κάπως έτσι μου φάνηκε. Ότι δεν είναι sold out, sold out. Τι είναι, sold out, α sold out. Έτσι είπε ο Κωστής και μάλλον έχει δίκιο. Από ό,τι είδα. Άμα το είπε ο Κωστής, εντάξει. Από ό,τι είδα κι εγώ. Από ό,τι είδα. Να μην μιλήσω. Από ό,τι είδε. Μην μαλώνετε. Sold out. Εσύ είδε, βγήκε να πει ότι μέχρι τι 6 παρά 20 ήταν κλειστέ όλε οι θύρε για να έρθει ο Πάο. Μην υπάρχει φαγωμάρα στον Άρη. Άρα όταν στο τέλος άνοιξαν οι πόρτες για να μπει ο κόσμος. Παιδιά, μήνυμα. Γιατί είχε 20.000. Περίμενε λίγο, Μάρια. Λες κάτι. Γιατί είχε 20.000 κόσμο έξω από το γήπεδο 6 ώρα. Λοιπόν. Γιατί ήταν κλειστή και η 1, και η 2 και η 9. Και όσοι δεν ήσασταν στο γήπεδο, δεν έχετε γνώση. Μία ώρα και 50 λεπτά πριν τον αγώνα σου, πέρασα από ακτίνα χιλίων μέτρων το γήπεδο. Θα σου πω που ήμουν, μάλλον κατάλαβε κιόλα που ήμουν. Δεν πέρασα γι' αυτό, για άλλο λόγο. Ήμουν κάπου αλλού. Ξέρεις τι μου φάνηκε, δηλαδή. Δεν κατάλαβα κάτι. Μάρια, σοβαρά. Είδες το παιχνίδι. Είδες την πληρότητα στις κερκίδες. Όχι, βασικά έβλεπα Everton Crystal Palace. Μπράβο, μπράβο, έχεις να δεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Είδα δύο πανοραμικές. Και Brighton Bournemouth θα βλέπεις. Μη στεναχωριέσαι. Έχεις τώρα. Έχεις τώρα. Αδιάφορα του ΠΑΟΚ, περίμενε. Είσαι βέβαια τυχερός, είσαι και τον μπάσκετ. Τι έκανες. Τι είπε ο δικός σου προπονητής, δεν έτρωμε πάνω από 60 πόντους στο παιχνίδι και είχε 45 στο ημίχρονο τον Πανιόνιο. Τι έπαιζε, ο Γάσπαρης και ο Δεντρινός προπονητής ήταν. Αυτό βλέπεις ότι είναι sold out σε αυτό το γήπεδο. Έλα, μη μαλώνετε ρε παιδιά, είχατε κόσμο. Δεν είναι κακό αυτό. Μου δίνεις από ένα δορυφόρο των Αμερικανών. Δεν είναι κακό. Γιατί βλέπεις καμία καινή θέση. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είχε. Εντάξει, ωραία, οκ. Δεν είχε sold out, λέει. Μα στον αλή, ρε φίλε. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι το sold out. Το θέμα είναι. Ότι στη Θεσσαλονίκη μετράει ένα πράγμα. Ποιο πράγμα? Ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής φέτος. Και φέτος μάλλον. Μετά το περσινό μπάλα, μετά το περσινό double, ρεπετησιόν. Θα συνεχίσεις να μιλάς μόνος σου, επειδή είσαι βλαμμένος. Όχι, όχι, όχι. Δες και κομματάκι, θα βάλω και τραγούδι. Αυτό το οποίο. Θα βάλεις. Μάρκαρε το Παναγιώτη σου. Αυτό το οποίο μετράει. Νίκο, θες να μπεις για. Δίνουμε εισιτήρια ΠΑΟΚ. Στον κάτω είμαστε φιλαράκι. Κανονικοί ή θα είμαστε ερασιτέχνη σαν αυτό που. Λέει ο Μπένιο Νίκο για κάτι με επώνυμο, δεν ξέρω γιατί μπαίνει ο άνθρωπο. Την προηγούμενη. Την Παρασκευή πώ έκλεισε. Πριν πει οτιδήποτε. Είναι το λεφτό που θέλω να ρωτήσω τον Μάριο πριν το διάλειμμα. Την Παρασκευή πώ έκλεισε. Δυτικό κόσμο. Ο δυτικό πολιτισμό εναποθέτει την τελευταία ελπίδα στην εξυπνάδα και στα πόδια των παικτών του Άρη. Πε το μαθέ και την Παρασκευή και για τον Παναθηναϊκό.
η Δυτική Όχθη. Αγόρι μου, αν βγει η ΕΠΟ σήμερα και πει απονομή 10 Δεκεμβρίου στον ΠΑΟΚ, δεν θα πω τίποτα. Άρα ήμουνα... Τελείωσε. Έπεσα πάει. Πολύ έξω όταν τραγουδούσα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πρωτάθλημα πρωτοχρονιά. Κατάλαβε. Τελείωσε, ναι. Πάει, τέλος. Τέλος, τέλος. Πάει. Νίκο, ναι. Γράψε. Δεν μα καθίσει γάρτε, κύριε Ιούλη. Με 20 βαθμού δεν θα το πάρουμε το πρωτάθλημα διαφορά. Νίκο, για το θέατρο. Εσεί δεν έχετε μπέσα. Στάσου λίγο πανιά, τελειώσει ναι. Να βγω έξω να φύγω. Έτσι φύγε, αντί. Στο καλό. Α, δεν έχουμε διακονισμό. Νίκο, άρα μπαίνει για το θέατρο. Good night. Σε λίγο το μήνα θα διαβαστεί. Good night. Ο 547 λέει: Παιδιά, σταματήστε να φλιαρείτε. Θα ξεχάσει ο Χρήστος την προπαγάνδα εκτός αν την έχει γραμμένη. Καλό. Άστο σήμερα δεν λέει ο 547. Και εγώ είμαι κυριούλης. Για προπαγάνδα του Άρη, αφού χθες διάβασα από το Σταύρο ότι οι ρεπόρτερ του Άρη γράφουμε σύμφωνα με το τι θέλει η Μάζα. Και η δημοσιογραφία σωστή είναι να μην γράψει αυτό που θέλει η Μάζα. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μας λένε εμάς. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μας λένε εμάς. Να μην γράφουμε ό,τι θέλει η Μάζα. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι έβγαλαν εσχρό το πρωτοσέλιδο της Άρης, είσαι αυτοί οι οποίοι είχαν πρωτοσέλιδο στα μέσα. Τι σημαίνει αυτό το αρτικόλο που την πήρε. Ήρθαμε μάγκες να σας καλοχίσουμε. Ήρθαμε μάγκες. Το γράφει ο κύριος Πόπης που το επιμελήθηκε στην τελευταία σελίδα. Αύριο αφιέρωμα σε Βασίλη και Χαγιά. 10 λόγοι να τους μισώ. Αύριο. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν. Θα μιλήσουμε ή θα, μίλα, ρε, ή θα είσαι καραγκιόζης τώρα. Με μουσικούλα ρε φίλε. Αλεξάνδρα Πριγιολίδου. Τι άλλο να βάλω. Ναι. Τάχι, αυτά η ζωή. Θες να σταματήσεις να μιλήσω εγώ και μίλα, μετά. Μίλα, μίλα. Να, θα το χαμηλώσω λίγο. Τάχι, αυτά η Πριγιοζωή. Έτσι λέγεται το τίτλο. Κάνε το κομμάτι σου. Κάνε. Όχι, μπορείς να μιλάς ρε φίλε. Λίγο ότι είναι σήμερα. Μετά πάει. Εντάξει, ορίστε κυριούλη, το έκλεισα. Δηλαδή μου χαλάς το τέτοιο ρε φίλε. Δηλαδή αν δεν χάσω και του χρόνου. Πες και κάνε ό,τι θέλεις. Πες μου πότε θες. Όχι, αλλά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Περίμενε λίγο ρε φίλε. Τόσο καιρό ρε φίλε. Βάζτε μουσική. Βάζτε μουσική. Μιλάτε. Ώρα έχω 12 παρά 5. Όχι, θα μιλήσει όσο θες αγόρι. Απλά σε πειράζει να έχει κάποιο κομμάτι από κάτω. Πες μου τι θες. Άλλες φορές βάζει όλος χαλί και πείτε ότι όχι, θέλετε και μιλάς και το άλλο. Γιατί ρε φίλε μου το χαλάς δηλαδή. Αυτό που τι έβαλα. Τελείως ερασιτεχνικό. Μπορείς να κάτσεις να μιλήσεις στο μικρόφωνο. Τι έβαλα. Αλεξάνδρα Πριγιολίδου. Τι έβαλα. Η Αλέκα. Η Αλέκα μας. Τάχει αυτά η Πριγιοζωή. Έτσι λέγεται το τίτλος. Τι έβαλα. Δεν είμαι κακούλης. Ορίστε, χαμηλώσω. Αναστασία τι λέει. Αναστασία έχουμε. Να πεις ότι θες. Ορίστε. Α, δεν έκανε λίγο, ε. Ναι, τη λατρεύω, λατρεμένη. Τα έχει αυτά η Πριγιοζωή. Άκου φωνή, Αναστασία. Άκουμε, άκουμε. Εμένα δεν λες, Μαρία. Ναι, ναι. Σε παραδέχομαι, όσο λέω. Πώς θα είναι αυτή η Πριγιοζωή. Τα έχει αυτά η Πριγιοζωή. Βγάζει με βροχή. Είναι να τον κάνει αλλαγή να βάλει τον Καρέλη. Και μπαίνει ο Ουάρντα. Και δεν βγαίνει μπάλα. Τα έχει αυτά η Πριγιοζωή. Έλα κυριούλη, μπορείς να μιλήσεις. Ορίστε, να. Είμαι κύριος και το χαμηλώνω. Ορίστε. Μπορείς και να σπίθεις. Κέρνω εγώ ό,τι θες. Μπορείς να βάλεις. Ό,τι θες. Ό,τι θες πες. Τελειώσατε. Τέλειωσα τώρα. Θα μη συνεχίσω και μετά. Θέλω τραγουδάκι να βάλω σήμερα, φίλε. Είναι μια μέρα. Έχω τρία λεπτά. Όμορφη, ρε φίλε. Ναι. Και αν δεν χάσω του χρόνου, μπορώ να φέρω ένα ζήτημα 10 χρόνια εγκόμενες. Δεν θέλω να το πω αυτό. Όχι. Από το 2010 έτσι με κερδίσει. Το έχουν μέσα. Δύο σελίδες. 10 χρόνια εγκόμενες. Δεν θα το πω ποτέ όμως αυτό, να ξέρεις. Απλά στο αναφέρω έτσι. Έτσι. Τυπικά. Εσύ πόσα έχεις. Έλα, 10. 13 έχεις. Γιατί, ποια είναι 13. Α, το πας αλλιώς. Εσύ πώς το πας. Άρα, κυριούλη. Καφωνάζεις 10 χρόνια γκόμενες. Να ξεδιπλώνεται ξανά ο δικηγόρος. Η προπαγάνδα, πρόσεξε. Ο λατρεμένος δικηγόρος ξεδιπλώνεται. Καφωνάζει 10 χρόνια γκόμενες στα 9 χρόνια. Έβγαλε τη μάσκα του Τσαλτίδη και έβαλε αυτή του νομικάρι, του Χασοδικέ. Εγώ τα 13. Τα 4 μην τα μετράω. Όχι, μέτρα ό,τι θες. Μέτρα ό,τι θες. Μέτρα. Μέτρα ό,τι θες. Μέτρα. Έλα, πες μας. Άντε, σ' ακούμε. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα. Ναι. Γιατί ξέρεις, όλοι οι παοξίδες εμένα περιμένουν τώρα. Ναι. Για σένα. Ναι, φυσικά, τι, μένα, τι δουλειά έχουν. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σαν να σου λέει φύγε. Ναι, πειράζει, εγώ θα μείνω. Πήρες ένα παιχνίδι στο οποίο, αν δεν κέρδιζε ο Αριανός, θα ήταν στεναχωρημένος. Το πήρες. Γιατί. Πρώτα. Και κυριότερο. Έχεις μια ομάδα 2 ετών. Ναι. Σωστό. Καλοδουλεμένη. Αυτά δεν τα έλεγε την Παρασκευή. Με ποιότητα. Πώς το πάτε τώρα. Όχι. Τα έχω γράψει στο blog μου το Σάββατο. Ποιος θα αμφισβητεί αυτό. Άνοιξε τον blog μου το Σάββατο. Ναι. Θες να το ανοίξεις. Όχι, εντάξει. Γιατί εγώ και πριν και μετά. Μπράβο, ναι. Έγραψα και ποδόσφαιρο. Ναι. Και πριν και μετά. Μην αποφεύγεις όμως μερικά πράγματα. Σε αυτά που θα πεις θέλω να μιλήσω και εγώ έτσι. Ό,τι θες να πεις. Ό,τι θες να πεις. Για τους χορτικά κάποια πράγματα, πάρα πολύ βολικά. Ό,τι θες να πεις. Απλά να πω δύο πράγματα. Ωραία, σ' ακούω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κέρδισε χθες ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν καλύτερος. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο χειρότερος, γιατί έχουν οι δύο ομάδες. Τόσο χειρότερος. Ναι, δεν ήταν. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν. Το λέω, δεν.
Άρα δεν. Πιστεύεις ότι ήταν ο Άρης καλύτερος. Δεν ήταν κατώτερος το χειρότερο. Όχι. Ναι. Όχι. Άφησε με να τελειώσω. Βιάζεσαι. Όχι, χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις έτσι περίεργες. Δεν είναι βραδέως, έλεγα. Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος από το 20 μέχρι το 45. Όντως. Κυρίαρχος. Mm. Ο Άρης ήταν κυρίαρχος από το 45 μέχρι το 65. Ναι. Και μετά το 65 είναι ροντέο. Ροντέο. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Για Άρη ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό. Με τον Άρη όμως εμφανέστατα να έχει. Να περιμένει πώς θα φάει τον γκολ μετά την απώλεια του πέναλτι από τον Γιουνές. Σωστό. Γιατί η ψυχολογία τους ήταν χάλια. Έπεσαν και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο για μια ομάδα η οποία είναι τριμήνου. Απέναντι σε μια ομάδα δουλεμένη, η ίδια και χρόνου, εδώ και δύο χρόνια, με τεράστια ποιότητα σε συγκεκριμένες θέσεις. Που από τη μία εξουδετερώσαν τα ατού του Άρη, γιατί ο Ματέο Γκαρσία πέρα από τον γκολ που κάνει δεν κάνει τίποτα άλλο όλο το μάτς. Ετάφτης ο ανθρωπάκος, τι να κάνει. Πέρα, δόθε, μπρος πίσω. Κάποια στιγμή σχεδόν μπακ γυρίσει. Είχε το μάτος στην πλευρά του και την ίδια στιγμή φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά στο φορ. Ναι. Ο φορ του ΠΑΟΚ κοστίζει, παίρνει 1,2 εκατομμύρια. Αυτός που μυρίζει χωριατήλα. Ο φορ. Ποιο το είπε για το χωριατήλα. Έχουν ακουστεί τέτοια ρε. Μισό λεπτό. Αν θες να κάνεις εκπομπή με τον Ραπτόπουλο. Όχι, δεν κάνουμε τον Ραπτόπουλο. Κάνε με τον Ραπτόπουλο. Να είμαστε δίκαιοι. Αν τη σέντρα την κάνει ο Λιθοξόπουλος και πάει να κουμπίσει την μπάλα, ξέρω εγώ, ο Ιορδανίδης ο Μιχάλης. Δεν θα μπει ποτέ τον γκολ. Γι' αυτό ένας είναι ο Ελκαντουρί, που δεν δείχνει πολλά πράγματα έτσι. Αλλά υπάρχει ποιότητα. Κάτσε και ο άλλος είναι ο Πρίγιοβιτς. Η διαφορά και κυρίως. Ο Πρίγιοβιτς λοιπόν. Ο Πρίγιοβιτς λοιπόν. Θα το πω, αυτό είναι το επόμενο που θα έχω να πω. Έχει βαλεριά και ξανακάτει λοιπόν, και έχει νόημα. Να ξεκινήσουμε αυτό, βάζει τα γκολ. Ναι. Η ποιότητα του Πρίγιοβιτς λοιπόν, στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, είναι αυτή και του Καντουρί φυσικά. Είναι αυτή που βάζει τον γκολ. Αλλά η ποιότητα του Πρίγιοβιτς φαίνεται στην εκτέλεση γιατί επιτρέπει ο Σιώπη. Ο Βαλεριάνος, ο Μαυράη και ο Σόουζα να μπει τον γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Σιώπης και ο Βαλεριάνος κάνουν τραγικό μαρκάρισμα, μάλλον δεν κάνουν μαρκάρισμα στον Ουάρντα, ο οποίος περνάει 40 μέτρα ενόκλητος και δεν πάει ούτε ο Σιώπης πάνω του. Το ένα φαίνει όμως τάλο. Ούτε ο Βαλεριάνος. Δεν μπορεί να λες όλο το παιχνίδι γιατί ήταν συγκινητικός ο Σιώπης. Έτσι. Δεν μπορεί να βρίσκεται παντού. Κάπου θα χαθεί, ρε φίλε. Ναι, κάπου θα χαθεί. Δεν μπορεί να κάνεις 9 καλάκια στο ένα που λες ρε παιδί μου, τον χάνουν τον Πρίγιοβιτς εκεί πέρα, ότι είναι ευθύνη του μόνο του Σιώπη. Είναι διαρκεία, θέλει να σου πει Παναγιώτη. Κατεβαίνει πολύ ώρα ο Ουάρντα, κατεβαίνει πολύ ώρα. Σε μία φάση λοιπόν που πρέπει ή το αμυντικό χαφ ή ο μπακ να πάνε πάνω στον Ουάρντα. Τον αφήνουν και οι δύο να κάνει 30 μέτρα και να βγάλει εύκολη μπαλιά στον Ελκαντουρί που βγαίνει στην πλατεία. Είναι εγκληματική εκείνη τη στιγμή η λειτουργία της άμυνας του Άρη. Ο Μέλμπερκ των Τυράννων, όπως λες, για να καλύψει το λάθος αυτό, βγαίνει πάνω στον Ελκαντουρί με αποτέλεσμα να είναι μόνο στο Πρίγιοβιτς με τον Σόζα. Απλά αλλά οι φάσεις δεν απομπονώνονται. Μία... Γιατί σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών, έτσι, όταν βλέπεις ότι υπάρχει ποιότητα όπως την έχει πλέον ο ΠΑΟΚ, έτσι. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, 1, 2, 3, 5, 10 θα φανεί. Θα μου πεις, μπορεί και συγκυριακά. Ένα μπαίνει το πέναλτι, τώρα θα λέγαμε άλλα. Αυτό και ξέρεις τι, εκεί που λένε ρε παιδί μου, τόσο καιρό δεν βάζει τον Ουάρντα, αν γίνει το 2-1 με πέναλτι, ξέρεις τι θα λένε σήμερα τα παόκια. Δεν μπορεί να κάνεις ρε Ουάρντα καριέρα. Γιατί κάνεις πέναλτι σε εκείνη τη φάση. Εκεί πρέπει για μένα πολύ τραυμένο, έτσι το δίνεις. Τέλος πάντων. Είναι δεύτερη κίτρινη. Έλα τώρα, ρε Τσάλτη. Άρχισε τώρα, μπήκε πάλι ο άλλος αυτός μέσα. Έλα τώρα, είδα. Περίμενε, απάντησε μου και θα σου απαντήσω πάλι με τραγούδι. Είναι όπως το πέναλτι που κάνει ο Κωνσταντίνου που δεν είναι πέναλτι στη Λεωφόρο και παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Θα σου πω ότι δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Τι είναι. Αλλά είσαι βιαστικός. Γιατί. Είσαι βιαστικός. Είσαι βιαστικός. Γιατί ρωτάς, εγώ θα σου έλεγα. Σε ρωτάω. Ναι. Και αντί να μου απαντήσεις, μου λες. Κυριούλη. Ναι, Κυριούλη, ναι. Εγώ θα σου πω δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Μπράβο. Γιατί θα σου πω δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Περίμενε. Θα σου πω δεν είναι δεύτερη κίτρινη. Για να σας ξεφτυλίσω όλους που λέγατε ότι το πέναλτι του Δελιζήσου με το Λεβαδιακό επειδή είναι πέναλτι είναι δεύτερη κίτρινη. Και έλεγα εκείνη ούτε τη μέρα και έλεγα εγώ εκείνη τη μέρα εδώ στην εκπομπή και έγραψα και το είπα και στο Ζαγόρα ότι πλέον εδώ και ένα χρόνο έχει αλλάξει ο κανονισμός και είναι στην κρίση του διαιτή αν θα είναι δεύτερη κίτρινη ή όχι. Πάντως, και βγαίνανε οι παοξίδες και με ξεφωνίζανε και με βρίζανε. Και τώρα, χθες που δεν πήρε δεύτερη κίτρινη ο Ουάρντα, όλοι κάνουν κοκοκό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κανονισμός δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ναι. Και έρχεται κάποια στιγμή μπροστά σου. Ναι. Για να το ολοκληρώσω. Ωραία. Για το πέναλτι που κερδίζει όμως ο ΠΑΟΚ, λες ότι το χέρι είναι κολλητό. Δεν είναι κολλημένο. Δεν είπα ότι είναι που σου λέω και πάλι. Εγώ είπα τα δίνω ότι αυτά, δεν ρε, έχει φίλε. Προέκταση. Δεν προεκτείνει το χέρι του, δεν κερδίζει πλεονέκτημα. Είναι εκεί ακριβώς πριν το σώμα. Ωραία. Δεν το ανοίγει. Ο Κακόπης ξεδιαγυρίζει να σου πει. Γιατί διαμαρτύρεται κανείς, ρε φίλε. Διαμαρτυρώθηκε. Έλα τώρα, τραβάει λίγο τα μαλλιά του τώρα. Έλα τώρα. Θα σου πω το εξής. Πιάνει το κεφάλι του. Δεν είναι ο διαιτητής. Μπορεί να πει γιατί το κάνει αυτό. Φίλε, θα σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι σε κάποιες κρίσιμες φάσεις
Δεν θα πω ευνόησε τον ΠΑΟΚ, σφίριξε ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχω κανένα θέμα με τον διαιτητή. Γιατί ο διαιτητής δείχνει. Ξένο ήθελες. Δείχνει ο διαιτητής ότι δεν έχει πρόθεση να βοηθήσει ούτε τον έναν ούτε τον άλλο. Το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που λειτουργεί. Ωραία. Όταν εγώ λοιπόν, όταν ξεφώνησα διαιτητές Έλληνες, ξεφώνησα γιατί έβλεπα ότι ήθελαν να σε ευνοήσουν. Ναι. Χθες βλέπω ότι ο Ιταλός θέλει να λήξει το μάτς χ. Θέλει να το πάει στο 50-50, ρε φίλε. Ό,τι βλέπει και ό,τι κρίνει, άσχετα αν κάνει κάποια λάθη, αυτό σφυρίζει. Δεν έχει καμία πρόθεση ο Ιταλός. Άρα είναι τελείως λάθος είτε εσύ είτε εγώ να μιλήσω για πέναλτι, για κάρτες, για οτιδήποτε άλλο. Απλά την αναφέρω την κάρτα στον Ουάρντα, γιατί έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Έγινε χαμός. Ο Κυρίουλης όρθιος τώρα. Έγινε χαμός. Δεν είναι πέναλτι. Με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν θα πάρει πέναλτι ο Πάοκ. Έγινε χαμός με το Βελιζίσι ότι έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το γράφαν οι ρεπόρτερ Πάοκ. Γιατί ήταν πέναλτι, λέει, και του χαρίζει του Άρη δεύτερη κάρτα. Στέκεται στο όφι Ολυμπιακός. Στο πώς παίζει ο Όφη σε σχέση με το συνοθήλευμα του Ολυμπιακού. Θα πάμε στο συνοθήλευμα. Πρώτη φορά βλέπω Ολυμπιακό να κάνει ευκαιρία ρε φίλε στο 70. Στο 70. Εσείς θα κάνουμε εκπομπή. Θα κάνουμε εκπομπή. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε λίγο. Άντε αγόρια μου, άντε γλυκέ μου. Άρα τότε λέγατε ότι είναι δεύτερη κίνηση. Τώρα δεν το πάμε. Εντάξει. Πάμε, άντε διάλειμμα. Και η συμπεριφορά σου και η συμπεριφορά που ακούω από όλους τους παοξίδες και από τους ρεπόρτερ και από τους οπαδούς κτλ. Είναι αυτό που θα έκανα κι εγώ. Καταρχήν για να είμαι τίμιος. Το ίδιο ακριβώς που κάνετε θα έκανα. Γιατί ένα μόνο πράγμα μετράει στη Θεσσαλονίκη. Ποιο? Να πάρει πάω το πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα. Έρχεται καλά, εντάξει. Για το σένα. Αποτέλεσμα. Για σένα. Το αποτέλεσμα δεν μετράει. Θα δεις την πορεία. Τι να το αποτέλεσμα δεν μετράει. Αδειάσατε εντελώς χθες, να ξέρεις. Θα φανείς. Από ενέργεια, από το πάθος, όλο αυτό. Θα πάρουμε τον πάω. Και σκάτε και κάποια βολικά πράγματα, έτσι. Η ομάδα ή ο κόσμος. Κάνεις 1-0 στο 1,5, στο 1,50. Η ομάδα ή ο κόσμος. Χαριλάω, 1-0, καλό σου άρεσε. Η ομάδα ή ο κόσμος άδειασε. Τι? Η ομάδα ή ο κόσμος. Αυτό μεταφέρεται, ρε φίλε. Ωραία. Δεν μεταφέρεται. Λοιπόν, δεν μεταφέρεται. Ότι ο Άρης, ναι, ο κόσμος όντως χθες στεναχωρήθηκε, τρελάθηκε. Mm. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ξενέρωσε και είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για ένα ντέρμπι μέσα στην έδρα στο οποίο κέρδισε ο αντίπαλος, ο οποίος πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Ναι. Δεν θα υπάρχει τόσος κόσμος στο γήπεδο στις επόμενες αγωνιστικές. Είναι φυσιολογικό. Εγώ σου λέω ότι ο Άρης, παιχνίδι με το παιχνίδι, αφού περάσω τα δύο αυτά παιχνίδια, που εγώ ευελπιστώ ότι θα σε βοηθήσω κι άλλο. Μην πεις ότι πήρε αποτέλεσμα και μετά από 30 χρόνια. Με στην ΑΕΚ, μετά από 30 χρόνια λέτε, δώσαμε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Θα σου αποδείξω με τον τρόπο που θα παίξει η ομάδα μου. Θα σου αποδείξω με τον τρόπο που θα παίξει η ομάδα μου ότι είσαστε μπουρδες που λέγατε ότι ο Άρης είναι τη ΑΕΚ του Γαύρου. Θα σου το αποδείξω. Βέβαια, θα σου το αποδείξω για μία ακόμη φορά γιατί έτσι θα φέρει ζωή προς όφελός σου. Όπως όταν σε έσωσα. Στο μπάσκετ. Απόδειξε τα μπαγά. Μόνο που θα σου λέω να μου λέει. Σε κράτησε στην κατηγορία καλά, και είχε τόση έπαση. Έλα, πάμε τώρα σε διάλειμμα. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Μου το χαλά τώρα. Λέω πάμε λοιπόν, σε διάλειμμα. Έλα, λέω λοιπόν ότι η ομάδα του Άρη θα είναι καλύτερη. Για να δούμε. Για να... Εγώ λέω αδειάσατε. Παιχνίδι, και θα το δει στι επόμενε αγωνιστικέ. Αυτό είναι η προσδοκία σου. Όχι η προσδοκία. Είναι η προσέγγιση. Α, ρώτα και τον Μάριο. Απ' έξω, απ' έξω όπω το βλέπω, σου λέω ότι θα γίνει στι επόμενε αγωνιστικέ. Εγώ δεν σου διδάσκω τώρα μετά από 6 αγωνιστικέ. Τον επόμενο μήνα δεν θα κάνει ούτε ισοπαλία. Δεν θα κάνει το ισοπαλία. Άδεια ο Αριανός. Και αυτό μεταφέρεται και στην ομάδα. Η πίεση, όλο αυτό το πράγμα. Αν μεταφέρονταν. Φίλε, 1,5 μήνα μιλάτε για το παιχνίδι. 1,5 μήνα μιλάτε για το παιχνίδι. Καλά που έγινε την κυρία Δεμιγόνη. Όταν ήταν γεμάτο ο Αριανός, αν μεταφέρεται στην ομάδα, ο Γιουνές θα το βάζε. Θα το βάζει. Γιατί το χάσε. Γιατί έχω δασκαλάκι, ρε φίλε. Πασχαλάκι, συγγνώμη. Εντάξει, 10 λεπτά πριν, ακριβώς ίδιο πέναλτι σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη στην Αγγλία. Και ίδια απόκρουση ακριβώς. Πασχαλάκι, Πίκφορντ. Μπράβο. Ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς το ίδιο. Ναι. Πολύ πιο βέβαια, πολύ πιο δύσκολο του Μιλιβόγεβιτς. Ήταν τελείως συρτό και πολύ δυνατό. Το βλέπω συγχρόνως, το βλέπω. Ούτε μετά από 8 λεπτά είναι το πέναλτι του Χαριλάου, του Γιουνές. Ακριβώς ίδιο. Και αποκρούει ο Πίκφορντ με το αριστερό ποδάρι. Το ίδιο και ο Πασχαλάκης. Ο Πίκφορντ λίγο και με τα δύο ποδάρια. Τσίκι, τσίκι, παίρνει πόντους στην Αγγλία. Το έχεις πει από εδώ. Αγκαζέ με την, με την πάλαση. Αγκαζέ, αν είχα το 1/5 από τον πάτο σου στην Αγγλία, θα ήμουν σήμερα τρίτος. Θα ήμουν σήμερα εντάξει. Έτσι, μπράβο. 2-11, εσύ μας και παραδανιάζεσαι μεσικά, γιατί διάβασα πρώτα από το 47. Έτσι. Ο 2-11, γιατί έχει σημασία ειδικά για την εβδομάδα, εδώ στον Λίμπερο της καρδιάς μας. Καλημέρα, παιδιά. Προσωπικά πιστεύω πως αξίζαμε και πήραμε μια δίκαιη και καθαρή νίκη. Χωρίς να υπάρχει ίχνος κοροϊδίας, εύχομαι και ο Άρης στο δεύτερο γύρο, ή να έχει και ο Άρης στο δεύτερο γύρο, ίδια φιλοξενία με την ομάδα μου, Νίκος Πάοκ Ασβεστοχώρη, λέει και το επίθετό του. Νίκο, να είσαι καλά. Τέτοιο μήνυμα από Παοκτσί, Δευτέρα πρωί, yeah, μπράβο παλικάρι. Μπράβο παλικάρι. Να σε καλά. Να σε καλά. Παιδιά, μην ξεχνάτε, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα. Η Πόρνη από πάνω με την θεά Κατερίνα Διδασκάλου
απόψε στο θέατρο Αυλαία, ώρα 9 το υπογράφω. Την έχω δει δύο φορές. Και έχω δει και πρόβα 15 λεπτά την παράσταση. Είναι απίστευτη παράσταση. Συγκλονιστική. FM και ονόματα επώνυμο, δίπλα θέατρο, αποστολή στο 54-526. Πηγαίνουμε σε break γιατί η Αναστασία θα μας πυροβολήσει. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο εδώ είμαστε και φυσικά καλημερίζουμε τον Αντώνη, the master of όρασης, Δημητριάδης. Ο οποίος τι δίνει? Αντώνη Σκύλε. Γεια σου, Αντώνη Σκύλε. Ο οποίος σήμερα δίνει δωρεπιταγές, αυτό που ισχύει στην ουσία πάντα με τους διαγωνισμούς μας, έτσι. Okay. Ναι, ναι, μάτια μου, δεν είναι. Εσύ, θα δούμε. Ναι, είσαι εγκαταγκαβά, είσαι, ναι. Αναστασιάκι μου. Τι έγινε, τι έγινε. Τα δυο, τι λέτε. Λοιπόν. Σαν τον τρόπο να. Το στον πάω, όχι. Αναστασία, μπες με το κομμάτι, άστο να κυλήσει λίγο. Γιατί είναι χαρακτηριστική Δευτέρα για τέτοιο κομμάτι. Άστο να μπει το κομμάτι για να δώσουμε τους διαγωνισμούς. Και μετά βάζει και ο Παναγιώτης, εννοείται σήμερα μετά όλη η υπόλοιπη μέρα. Θα λαμβάνω μήνυμα. Τα φιλιά μας το κορίτσι από το Κορδελιό. Άλλη μια φορά. Τα φιλιά μας το κορίτσι από το Κορδελιό. Αθηνά, εσένα εννοεί. Εγώ αφιερώνω σε όλους τους σόφρονες και ευαίσθητους ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. I don't like Mondays. Ναι. Δεν μ' αρέσουν οι Δευτέρες. John Bon Jovi featuring Bob Bloody Geldof. Έχεις να το βάλεις Δευτέρες. Τώρα τον φωνάζει σε λίγο. Τώρα σε λίγο τον φωνάζει. Δεν έχει ανεβεί ακόμη νομίζω. Τώρα για δώσε το σε λίγο. Τώρα τον φωνάζει νομίζω. Τώρα. Δεν μ' αρέσουν οι Δευτέρες, αφιερωμένοι σε όλη την πόλη. Πώς δεν μ' αρέσουν. Που την μαστίζει αυτό το βαρύ μολυβί χρώμα του ουρανού σήμερα. Παντού σκυθροπά και μουντά πρόσωπα. Λένε και το Μάιο θα είναι οι Δευτέρες έτσι. Να ξέρεις. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την υπέρ επιτυχημένη θεατρική παράσταση. Ο Πρίγιο από πάνω. Έρχεται για τέταρτη φορά. Τον λες πόρνη. Ο Πρίγιο από πάνω. Αυτό κάνεις τώρα. Όπως θέλω να το λέω. Είναι αυτός ένας πόρνος. Λοιπόν. Είναι ένας. Και είναι υπέρ επιτυχημένη γιατί έρχεται στην πόλη μας για τέταρτη ή πέμπτη φορά. Η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιπιανίτη σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη με την θεά Κατερίνα Διδασκάλου στο θέατρο Αυλαία, ώρα 9. Η Κατερίνα Διδασκάλου είναι η νοικοκυρά από κάτω, στον πιο κόντρα ρόλο της καριέρας της. Οι χαμένοι του διαγωνισμού καβατζώνουν από μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία εξαργυρώνουν στα Opticon Express. Ξανακαλημερίζουμε Αντώνη. The Master of Forces Δημητριάδης, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις θέατρο, αποστολή στο 54-526. Μαζί. Πρίγιοφτσι. Εσύ είσαι σόβαρος. Πρίγιοφτσι. Όχι Μάριε, δεν θέλω τίποτα, λέει ο 2-11, το διαβάσαμε αυτό. Άνοιξε τις γραμμές Μάριε. Όχι ακόμα, τώρα, κάτσε τώρα, λίγο. Περίμενε. Μετά τις 11. Γιατί έχουμε ένα υπερτεράστιο μήνυμα γιατί. Από Άλεξ Σίλβερ. Έτσι, μπράβο. Βλέπεις μπάλα. Έτσι, βλέπεις μπάλα. Μου αρέσει η διατύπωση, απλά διαφωνώ σε δύο σημεία μαζί σου, Άλεξ Σίλβερ. Πρώτα του 7-14. Ναι. Για τον Χρύσανθο που του αρέσουν τα αρκτικόλεξα. Σίγμα ταφ πι δέλτα έψιλον. Για βοήθεια. Τα δύο τελευταία γράμματα σημαίνουν δεν έχει. Προχώρα. Κατάλαβες θέλει να πει. Όχι. Ούτε κι εγώ. Sorry. Πρέπει να βγάλουμε τις πρώτες. Πάμε τώρα στο 164. Καλημέρα. Χρύσανθε, αφού έχεις κοντόμαλι, τι την ήθελες την βούρτσα εχθές? Βούτσα πάλι, ωε, κυριούλη, λαμπάδα σε Μαουρίσιο για τα τέσσερα. Τι θέλει να πει, που τιμωρείται και που έλειπε ο Μαουρίσιο. Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό. Και πάμε τώρα στο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Καλημέρα. Ο οποίος παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ξέρεις αυτό. Ναι, κάτι μου το είχε πει, ναι. Τον είδα να παίζει. Μπράβο, έχεις να το δεις φέτος, μη στεναχωριέσαι. Λέει λοιπόν ο Άλεξ Σίλβερ, ο παδός του ΠΑΟΚ. Το ποδόσφαιρο παίζεται με δύο ομάδες από 11 παίκτες και στο τέλος κερδίζει ο καλύτερος. Επιβεβαιώθηκε εν μέρη. Δεν συμφωνώ, αυτό δεν κερδίζει. Παίζει πάρα πολύ. Στο ποδόσφαιρο ίσως είναι το ότι πολλές φορές πάμπολες δεν κερδίζει ο καλύτερος. Πάμε παρακάτω. Θυμίζω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πρόσφατο είναι. Θυμίζω και πριν ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πρόσφατο και αυτό είναι. Κέρδισε η καλύτερη. Η ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Ναι, η ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο κύπελλο. Καλύτερη ήταν η ΑΕΚ. Έχεις δίκιο, ναι. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Αλλά η ομάδα από την Παπαναστασίου είχε. Στην οποία έχει πατρικό η γυναίκα σου. Ωραία. Η ομάδα από την Παπαναστασίου είχε 4 παίκτες. Παρένθεση. Σιώπη. Γκάμα. Ματέο. Ντιγκινή. Κλείνει παρένθεση. Ο Τρεζικέ των Φτωχών. Και 7 καδρόνια. Ενώ εμείς. Καδρόν είναι ο Κουέστα. Εντάξει, μην τα έξι. Ενώ εμείς 5 παίκτες. Παρένθεση. Βαρέλα. Κρέσπο. Μπίσεσβαρ. Πρίγιο. Βέρμπλουμ. Κλείνει παρένθεση. Sorry, Άλεξ, για το Βέρμπλουμ. Είναι ο πρώτος Σουηδός που ούτε καν τρέχει. Είναι κωμωδία. Ναι.
Το λέω με θλίψη. Λατρεύω τους Σουηδούς. Δύο ψιλοαθλητές που απλά τρέχουν, παρένθεση, Πέλκα Κάνια, συμφωνώ, κλείνει παρένθεση. Ενώ εσύ συμπολίτη. Ενώ εσύ συμπολίτη. Το από πάνω πήγε. Ναι, δύο ντεφορμέ. Δύο ντεφορμέ είχα, παρένθεση. Μάτος Ζαμπά, κλείνει παρένθεση. Ζαμπά, γιατί ντεφορμέ. Στον Μπάτε Μπορίσοφ και με τον Όφη Κεντούσε. Αφού είναι καλό. Που τον βλέπανε, που τον κοιτούσανε. Χθε χτύπησε. Που τον κοιτούσανε. Που γλιστρούσε το δεξιμπάκ τη Μπατέ. Ο Ρίο. Που γλιστρούσε. Χθε χτύπησε, τι να κάνουμε. Ένα τυχερό τέρμα, για τον Πασχαλάκη λέει, ένα τυχερό τέρμα. Και τον σειρότερο παίκτη του πρωταθλήματος. Ποιον? Το Βιερίνια θα πει. Το Βιερίνια. Μπράβο, ρε Άλεξιρβερ. Μπράβο, Άλεξιρβερ. Πιο απάτη παίκτη δεν υπάρχει. Αλλά 37 στα 37 ο Πάοκ. Για τέτοια λεφτά, για τέτοιο χρήμα, πιο απάτη παίκτη δεν υπάρχει. Ναι. Πόσο να κάνει δηλαδή ο Σταύρος ο Βασιλαντονόπουλος. Πόσο να έχει ο Νασλίδης, α πούμε, για να τον πάρει τον Πάοκ. Τη Λαμία. Πόσο να έχει ο Νασλίδης, α πούμε, για να τον πάρει τον Πάοκ. 5.000 ευρώ ήταν. Ναι. Είναι μέτρο. Μα το λατρεύει τον Νασλίδη. Παναγιώτη, σοβαρά δεν αντρέπουστη. Όχι, δεν αντρέπουστη, ρε φίλε. Σοβαρά δεν αντρέπουστη. Δεν μπορεί να είναι μόνο τύχη, ρε φίλε. Δεν μπορεί να είναι μόνο τύχη. Μη με σκάς και σήμερα. 30 στα 30 πέρσι είχα και δεν πήρα πρωτάθλημα. Φέτος τα παραβλέπεις όλα και μου μπλες και το πάτσε την πάτε πόρισο. Και στο κέντρο. Παλικάρι μου, για τον Βιερίνια. Είναι περιουσία του σταθμού το μικρό. Για τον Βιερίνια, λέω, παλικάρι. Είναι μέτριο. Για τον Βιερίνια που τον πήρε 1,5 δις. Είναι μέτριο. Για τα γιουβαρλάκια τη πεθαρά. Τα αλλάζει τα φαγητά, κάθε μήνα τα αλλάζει τα φαγητά. Και συνεχίζει και κλείνει. Εγώ έχω στόχο το πρωτάθλημα. Ενώ εσύ, συμπολίτη, τελείωσε η χρονιά σου εδώ. Άντε φτάνει. Ασχοληθήκαμε με βλακίες, να μιλάμε λίγο για μπάλα. Γιωργάκη, δώσε τον Ουάρντα δανεικό κάπου, γιατί παίζει μόνο με το λάθος κεφάλι, και πάρε τον Ματέο Γκαρσία που είναι παιχτάρα. Ιστερόγραφο. Χρήσανθε, ο Κόρακας έδρα καθαρά έπαιξε. Έτσι κλείνει ο Άλεξ Σίλβερ. Ο Κόρακας έπαιξε έδρα και δίνει αυτό το πέναλτι στο 35 με 1-0 τον Άρη. Σου δίνει τι όλα τα κουκούτσια. Τι έδρα είναι αυτή. Σου δίνει γιατί έχει όλα δώσει τα κουκούτσια, πέναλτι, αλλά σου δίνει το πέναλτι το οποίο δεν είναι. Το πέναλτι δεν δίνεται. Και το εξήγησε ο Παναγιώτη Βαρούλας. Πέναλτι Βαρούλας. Είναι πριν. Θα σου ξαναδείξω. Που αγκαλιάζει ο Βαρέλα το Γιουνές. Τι λες, ρε Τσαλτίνη. Πεντακάθαρο. Δηλαδή, για τον Θεό, το ρε δηλαδή. Θέλω να το ξαναδώσω. Για τον Θεό, δηλαδή. Μπήκε σήμερα, ρε. Το Παναγιώτης Βαρούχας, το σέρι του Τζανακάκη, είναι σε φυσική θέση. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι ανοιχτό. Και είναι πολύ πολύ κοντά για να προλάβει να το κρύψει τελείως. Δεν έχει πρόθεση καμία ο διαιτητής. Σωστό. Παρόλο που αδικεί τον Άρη για μένα, δεν έχει πρόθεση. Άρα. Γιατί να συζητήσω. Ο Ντανιέλ Εντοβέρη του συνδέσμου. Οι Παμπορίδιδες, οι Καλόπουλοι, οι Σταυρίδιδες ερχόντουσαν να παίξουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό δεν ήρθε με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν υπάρχει λόγο να μιλήσω για το διαιτητή. Και στο κάτω-κάτω τη γραφή σα έβαζε ο Γιουνές στο πέναλτι να μην μιλάω για τίποτα άλλο. Νομίζω ότι έχουμε μήνυμα από την Αθηνά την 130. Α, για να ακούσουμε. Από το Κιτρινόβρο Κορδελιό. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε σκασμένοι από χθες. Δεν αξίζαμε να χάσουμε. Το χειρότερο που περιμέναμε ήταν χ. Δεν αξίζει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά και οι άλλες ομάδες δεν βλέπονται. Ο 360 λέει, καλημέρα Τρόικες. Έζησα τη μέρα που σε Άρης ΠΑΟΚ δεν είχαμε σφαγμένους, απλά ελαφρά γρατζουνισμένους. Να δείτε που στο τέλος θα βλέπουμε και μπάλα. Λέει ο Γιώργος, Γιώργο εκεί κόβεται σαν να θες μια συνέχεια, κόβεται εκεί Γιώργο. Ο 845 λέει, ο νόμος του Χαριλά. Άντε καλημέρα. Αυτό είναι ωραίο. Είναι χιούμορ, ωραίο αυτό. Άντε λίγο να ανέβουμε έτσι. Με τις μπουρδες που βάζει. Έτσι ρε φίλε. Ένα κομματάκι να ακούσουμε. Σήμερα η μέρα του είναι το Παναμίγκα. Πικράνανε τον Άσλαμα. Εμένα. Κάτι πριγιό, παιδά, εχθές αργά. Το σκάσανε και φύγανε. Έτσι, μπράβο. Μητροπάνος, άρρωστο Παοκτσάκι. Θεός χωρέστον. Τσαλτίδιδες απομείνανε. Πριγιό, σου δίνε το πόνο. Πριγιό, και κυλούσε η πριγιό ζωή.
πρίγιο, 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 πρίγιο. Σου δίνει το γο. Τι είπε, Αναστασία, ό,τι να είναι. Πρίγιο, πρίγιο, εκείλησε η πρίγιο ζωή. Φωτογραφία θα μα βγάλει σήμερα. Ε, μέρε 85 ρε φίλε, μπλουζάκι φορέσαμε. Glory days. Hey, Σαντίδη, νέο μήνυμα, έτσι, αγόρι, νέο μήνυμα της Αθηνάς από έτσι, κυτρινό μαύρο κορδελιό. Απλά δεν θα διαβάσω το τελευταίο κομμάτι. Διάβαστα όλα ρε, χαλάλη σήμερα. Όλο διάβασα, και αυτό, και αυτό. Όχι, αυτό λέω, αυτό λέω. Λέει λοιπόν η Αθηνά το Αριανάκι το άρρωστο. Επαναλαμβάνω, σύζυγος και υπέροχη μητέρα. Παπαδόπουλε. Εσένα λέει. Ναι, ναι. Παπαδόπουλε, υπάρχει και το πάω Κάρης. Βέβαια. Είναι τρελός ο Αριανός. Μπορεί να σου την κάνει τη ζημιά μέσα στο σπίτι σου. Όταν θα μήκω σπάθουμε μπροστά. Έσχος, έσχος για αυτό που έκανε η αστυνομία χθες. Μία ώρα ήμασταν έξω από την ένα, κοντέψαμε να πάθουμε ασφυξία. Βάζανε μπρος τις κλούβες και όλο το ντουμάνι ερχόταν πάνω μας. Καλά τους κάνουν και τους σε άλλα γήπεδα. Δεν το διαβάζω. Και δεν το υιοθετώ, έτσι, ούτε εγώ, ούτε ο Τσαλτίδης, ούτε ο Παπαδόπουλος, φαντάζομαι. Ο λατρεμένος μου ΠΑΟΚτσής, ο 164, ρωτάει. Α, να, κι άλλο τραγουδί, έχω περίπου. Ναι. Βάλε, βάλε. Ρωτάει ο 164. Δίνει καμιά στοιχηματική στάση πληρωμών στον Άρη μετά από αυτό το μάτς. Δεν ξέρω, σε αυτό με στοίχημα κοντά να σου πω. Τι λέτε, τι λέτε. Τι λέτε. Παιδιά, ο Τσαλτίδης είναι. Αυτή η έκφραση δεν διδάσκεται μόνο στο Εθνικό Θέατρο, σοβαρά. Μόνο στο Εθνικό, δεν υπάρχει. Το παραδέχομαι. Αχ, αυτός ο Πρίγιοβιτς ήθελε μαχαίρωμα. Όπα. Εκπομπάρα του. Ενώ η κομπατάρα που έχεις, αγόρι μου, να μην γλεντάμε σήμερα. Πού βρεχε. Μόνο τον Α. Πολύ ωραίο. Ναι, σκηνοθεσία. Τι να κάνεις, τι να πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εμένα μου αρέσουν. Επανέρχεται η Αθηνά. Θα περάσει η μέρα. Επανέρχεται η Αθηνά από το κυτρινό μαύρο Λευθέριο Κορδελιό. Παιδιά, είναι απίστευτο. Η κοπέλα έχει στείλει 5 μηνύματα. Κι άλλο, κι άλλο. Ο Γιωργάκης ο Σαβίδης, με αυτά που γράφει, γίνεται προκλητικός. Πουλάει μαγιά. Αλλά κυκλοφορεί με μπράβους. Μαζέψτε τον. Πείτε για το πανό στην τρία. Ένα σπρίγιο που βρέχει. Εκείνο το που λέει φλόρι. Όχι, το άλλο λέει, το άλλο λέει, το άλλο λέει. Το Παναγιώτη πιο είναι. Το άλλο που ουσιαστικά ήταν τότε. Αγκαλιά με την αστυνομία σε είχε. Όχι, το άλλο λέει. Ουσιαστικά το εξώφυλλο του Άρησής, κατάλαβες. Δεν το είδες, το μεγάλο. Δεν το είδες. Ναι, μα, και αυτό λέω. Η μισή τρία δεν είδε τον κόλπο. Έχει αγκαλιά τον. Το είπα στην Ελλάδος. Α, το είπες. Δεν αυγείς. Ερφίλε, το όλο πας στην τηλεόραση, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλά λέει η Μαριάννα. Ναι, 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 πάμε σε διάλειμμα. Όπου φύγει, φύγει. Αγκαλιά με ένα ματατζή. Όπου φύγει, φύγει. Κάτι χρυσαυγίτικα ασπρόμαυρα. Άντε, ρε. Κάτι ντοσαβίδι ντυμένο λαγουδάκι. Δεν τα είδαμε αυτά. Τρία. Το πάνω αυτό μεγάλο, ρε. Α, το κορεό. Το κορεό δεν μπορώ να το δω, ρε. Είναι ακριβώς το κορεό. Το πανό, ρε. Φίλα, γράφει. Μία ξανθιά στην Ορεκίνα. Δεν έμεινε στην οθόνη μα καθόλου το ίδιο. Έμεινε, ρε, φίλε, όταν μπήκε τον κορ. Δεν το είδε. Πέντε φορέ το δείξε. Στο 1-0. Στο 1-0, η μισή τρία δεν βλέπει τον γκολ, ρε φίλε. Δεν το είδε στο μεγάλο πανό που έχει κάτι. Είδα, το είδα, αλλά δεν πρόλαβα τίποτα. Πολύ λίγο. Το είπαμε. Λοιπόν, αν θέλει γραμμή, πάμε σε διάλειμμα για να ανοίξουμε γραμμές. Καλά λέει η Αναστασία. Καλά λέει το Αναστασιάκι. Πάτε σε διάλειμμα, βόδια, για να ανοίξουμε γραμμές. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Γιαβορίδη που ήταν κοντά μας. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Πρίγιο Γιαβορίδη. Σπύρος Γιαβορίδης με σούπερ προσφορά, πλησέ σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Καλημερίζουμε και πίτσα Mr. Gold, ονειρική ποιότητα σε καταπληκτικές τιμές. Διλιβεριά για Mr. Gold 2310-62-85-86. Γλέντα Παπαδόπουλε, γλέντα, μην σταματάς, λέει ο 164 και έτσι πηγαίνουμε σε break σε λίγο. Ο 164 αφού ασχολήθηκε 5 φορές με αυτούς που δεν ασχολούνται. Ναι. Τώρα είπες το Παπαδόπουλε. Μην τολμήσουν και γυρίσουν αν δεν πάρουν το UEFA από το Αζερμπαϊτζάν.
Μη τολμήσουν και γυρίσουν. Καλά, εντάξει, όχι. Τρέμπλ θα κάνω φέτος, εντάξει. Η έπαρση, φίλε. Τρέμει η Άρσεναλ και είναι η έπαρση, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Δεν είναι η έπαρση, ρε φίλε. Δεν είναι η έπαρση. Παίρνω 9 πόντους, ρε φίλε. Τρέμει η Άρσεναλ και η Τσέλσι. Ναι, τη μέσα την έχω και καλά μπουρμίστε να φορτιέσαι. Ναι, σε είδα. Κατάλαβε τι γίνεται. Όταν τρώω γκολ με τον Γκιτσιούδη που ακουμπάει και καλά την μπάλα το 88, κάνω το πρωτάθλημα. Έχουν έρθει με το. Α, πολλά πολλά. Πάρα πολλά, αγόρι μου. Δεν είναι έπαρση. Δεν είναι καμία έπαρση. Και με γούμενου έχουμε τραβήξει. Και ντροπές και μεγάλες είδες και βαριές είδες και καλαμπούρι Ολυμπιακός στην Τουμπάρα και να παίρνουν το κεφάλι του Κούδα και να παίζουν να κάνουν τσαλιμάκια στο τέτοιο στο Στουρέντι. Έτσι είναι, φίλε. Κάποια στιγμή, ρε φίλε, θα γυρίσει το πράγμα. Το και μετά το περσινό. Κούδα, γιατί δύο χρόνια ήταν ο Κούδας κάτω. Όχι, Παναγιώτη, δεν πήρα γι' αυτό, ρε φίλε. Παναγιώτη, μη θέλω να, να σου βγάλω, πω κάτι φίλε, που δεν ξέρω αν σε κάνει να στεναχωρηθείς ή να χαρείς. Το πρωτάθλημα το πήρε τέλος. Ναι. Το Δεκέμβριο για μένα πρέπει να γίνει επανομή. Απέκτησε μπάκου, μην εφησυχάσετε. Εγώ θα αυτή πάρω είναι, τηλέφωνο στην ΕΠΟ. Παμπον, όχι, μην πάρει. Να έχουμε λίγο εκπομπέ. Πα, ναι, 10 Δεκέμβρη να γίνει επανομή. Όχι, δεν γίνει επανομή. Θα πάω εγώ στην ΕΠΟ. Ναι. Θα πάω κάτω στο κουδί αυτή εγώ. Είναι παμπον, θα, δώσει θα βρουν τρόπο δύο να δύο μέρε άδεια να λείψω το Αλτίδη. Άντε, φύγει ωραία. Για να πάω στο κουδί. Και θα βγω και από εκεί ζωντανά. Όχι, θέλω να πάω εκεί. Έχει διαφορά. Την εβδομάδα που έλεγα πρωτάθλημα. Λίγο να κάνετε μέσα στη γειτονιά που πάω το πρωτάθλημα την πρωτοχρονιά. Αλλά χαχανίζατε. Τώρα Δεκέμβριο θα γίνει. Σου τρώνε οι Αμερικάνοι χρόνου το σαβί. Ωρε κάτι μέλο μακάρονα που θα φάτε. Μάθε το, ωραία. Μη σου μεταφέρω τι έμαθα ναι, εψέ. Ναι, ναι, ναι. Σου τρώνε οι Αμερικάνοι το σαβίδι. Τελειώνει η έπαρξη. Ναι, 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 ναι. Πάπα, τι γίνεται ρε παιδιά, να είστε καλά, να είστε καλά. Υπάρχει ένας, θα έλεγα, με όλα τα υπόλοιπα. Για Δευτέρα μηνυματικό σχήμαρος. Για Δευτέρα. Να πω να και κάτι, ένα ακόμα καθοριστικό στοιχείο στο παιχνίδι μας. Ναι, παλικάρι μου. Το ευνοϊκό δεν το τόλεις, στο 1.50 ότι προηγήσε. Ναι, παλικάρι μου. Το είπες εσύ. Α, το το ότι προηγούμενο είναι στοιχείο, είναι γκολ. Δηλαδή, εσύ το ευνοϊκό ότι έβαλε τον κόστο 85 και όχι 65, δηλαδή για το πόσο ευνοϊκό. Παίζει ρόλο για ένα ντέρμπι Άρη Πάο, έτσι που είσαι κατά να βγάλει γκολ. Ναι, ο άλλο έχει τον Πρίγιοβιτ, του λέει βγαίνει. Ναι, ναι. Μπαίνει ο Καρέλη. Εδώ είναι η τύχη. Και δεν μπαίνει, δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο. Ρε φίλε, τι να κάνει. Δεν γίνεται η αλλαγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και το ένα πάλι. Κομβικότατο σημείο που αναδεικνύει την ποιότητα και το βάθο που έχει εσύ σε αντίθεση με τον Άρη και είναι φυσιολογικό αυτό, πέρα από το πιο κομβικό φορ και back. Εκεί υπερτερεί. Σου λέω και πάλι. Επειδή στο ποδόσφαιρο κάποια πράγματα είναι ή μισό γεμάτο το ποτήρι ή μισό άδειο. Αν το πέναλτι που κάνει ο Άρντα, που θυμίζει το πέναλτι που κάνει ο Κωνσταντίνου, ναι, που πέφτει πάνω στο δίμανση ποιον έχει πέσει, ναι, και κερδίζει το πέναλτι ο Ολυμπιακός τηλεοφόρο. Και ο Ορμπάνο το δει, πώς το λέγανε τη δράμα, ρε φίλε, τον ευθυμιάδη. Ναι. Ναι. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Κωνσταντίνου εκεί πέρα, όπως δεν έχει καμιά δουλειά ο Άρντα. Αν γίνει γκολ και γίνει 2-1, κερδίζει ο Άρης, μιλάμε για άλλο παιχνίδι και λε. Απλά. Έτσι κι αλλιώς εγώ θεωρώ θα ήταν άλλο παιχνίδι. Δηλαδή θα είχε αυτό το 25-45 αν δεν έβγαινε ο Βέλεφ. Που χτύπησε και τραυματίστηκε. Υπήρχαν συγκυρίες μέσα στο ματς, άλλες λόγω ικανότητας, ομοιογένειας, ποιότητας, βάθος στο ρόστερ που έχεις. Αλλά και συγκυριακά πράγματα. Βέλεφ, το πέναλτι που χάνει ο Άρης, λάθη που γίνονται από εκεί και έπειτα σε όλο το παιχνίδι από τον Άρη, από παίκτες που δεν νιώθουν όπως ο Βέλεφ στην ανάπτυξη κτλ. Που γέρνουν υπέρ σου. Περιμένουν τρεις παιδιά να βλέπουμε και πολύ τη λιγάκι. Καλό είναι ότι ενώ υπάρχουν πέναλτι, αμφισβητούμενες, δεν υπάρχει θέμα για το διαιτητή. Εσύ τον είσαι το σκουλά εδώ πέρα. Τίποτα δεν έκανε σκουλά. Ωραία. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές, περιμένουν ήδη τρεις. Εκτός αν είπε στην επικοινωνία στο πέναλτι, πέναλτι είναι, δώστο! Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα. Η Πόρνη από πάνω, απόψε, θέατρο Αυλαία ώρα 9 με την θεά Κατερίνα Διδασκάλου. Πάμε. FM και ενώνομα τεπώνυμο δίπλα θέατρο από το 54-526. Πριν πας στο τέτοιο, εγώ θα το πω. Να καλύ... Και η χαμένη δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Opticon Express. Πάμε πάλι. Καλημερίζουμε και καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε. Καλημερίζουμε. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών Ρούμεν. Ναι. Bonjour, Roumen, bonjour. Η οποία βρίσκεται στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. 2310-719-229. Μπράβο. Χαιρετίζουμε όλους τους εργαζόμενους εκεί. Έτσι. Ειδικά το φίλο μου το Βαγγέλη. Το... Βαγγέλη, καλημέρα, ρε παιχτάρα. Ο οποίος είναι χαρούμενος σήμερα. Ο Πρίγιο 4. Λοιπόν. Μάλιστα, ναι, είναι. Είναι Πρίγιο 4. Λοιπόν. Και μπορείτε να πάρετε τις καλύτερες κόλλες κεραμικόλ. Ναι. Για τα πλακάκια σας. Μπορείτε να πάρετε την ακριλική κόλλα Panther Α500 Super, τη μοναδική με χαλαζιακή άμμο, και θα είναι κουκλή. Πώς την είπες την κόλλα, πώς την είπες? Panther Α500 Super. Μπάρα, ωραία. Πάμε στους ακροατές γιατί περιμένουν. Γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλή εβδομάδα. Ποια η κυρία είστε? Από την Περαία. Από την Περαία. Είμαι η κυρία Εύη. Η κυρία Εύη από Θεσσαλονίκη, από του Πάο. Ξεσκούμε, κυρία Εύη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σλαμά, σε εσάς απευθύνομαι. Ναι, κυρία Εύη. Πριν καιρό έλειπε ο κύριος Τσαλτίδης. Έλειπε. Όταν περίεργο Τσαλτίδης.
Ναι, έλειπε εκείνη τη μέρα. Ήταν οι πρώτες νίκες που έκανε ο Άρης, παίζοντας με κάποιες ομάδες κατώτερης δυναμικότητας, εντάξει. Ναι. Και έκανε κάποιες νίκες. Ναι. Βγήκες εσύ και είπες ότι δέχομαι μηνύματα που λένε ότι οι παγκοσμίδες τρέμουν. Και βγήκα εγώ τότε και είπα ότι για ποιο λόγο τρέμουν, πού τα βρήκατε αυτά τα μηνύματα. Παοξίδες είπα τρέμουν, εγώ ότι οι παοξίδες τρέμουνε όταν ήξερες με ο Άρης, ναι, τη Λαμία και τη Λάρισα. Μισό, ακριβώς. Αυτό αν το είπα εγώ, να βγάλω μαλλιά τώρα. Το είπες, αν έχετε ηχογραφημένα, για όνομα Θεού. Μπορεί να έρθει η κυρία Εύη κάποιο μήνυμα. Θα σας εξηγήσω και ίσως να θυμάται και ο κύριος του ΠΑΟΚΟ. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Ο οποίος απαντούσε και εκείνος. Ναι. Λοιπόν, και γύρισα και σας είπα ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν υπάρχει δείγμα γραφής, είναι πάρα πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς, μπορεί να είναι κυβέτσι. Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Αυτό είπα. Δεν αμφισβητώ, αλλά δεν μπορώ και να το δεχτώ. Ναι. Θα το δούμε, λέω στο μέλλον. Ναι. Δεν μπορούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό. Πόρια, κλείνω το τηλέφωνο και παίρνει η κυρία Αθηνά τώρα, πια νομίζω αυτή. Από την Περαία, η οπαδός του Άρη, την Περαία. Έγινε ο διάλογός. Ακριβώς, ναι. Τώρα το θυμάστε και χαίρομαι που το θυμάστε. Η μάχη σας, ναι. Α, μπράβο, ναι. Γιατί πήγε να με διαψεύσεις πάλι. Ναι. Το συνηθίζεις. Μην με εκνευρίσεις. Άσε με να είμαι σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν. Ακριβώς. Και βγήκε με κανένα ραμαντάρα, δεν σεβάστηκε ούτε την ηλικία μου, ούτε τον τόνο που μιλούσα, γιατί ήμουν απόλυτα σωστή, νομίζω, και ο κύριος Τσαλτίδης θα συμφωνήσει ότι ήταν πολύ νωρίς για να πούμε. Νομίζω ότι εσείς υπερβήκατε τα εσκαμμένα, κυρία Εύη. Καθόλου. Τα υπερβήκατε. Ίσα που εσύ ο ίδιος είπες. Και είχατε ειρωνικό τόνο στη φωνή σας. Απέναντι στην κυρία από την Περαία. Ειρωνικό τόνο ως προς το φόβο ότι τρέμουμε. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Άκουμε κάτι. Καταρχήν να πούμε την κυρία Αθηνά. Ότι φτάνει πια, δηλαδή μέχρι τώρα μας απειλούσαν με το Βικελίδη, τώρα μας απειλούν και με την Τούμπα. Φτάνει. Υπάρχει και το ξύδι τόπ. Αυτό για την κυρία Αθηνά. Το ξύδι τόπ. Λοιπόν, τόπ. Το προτιμώ και εγώ. Το προτιμώ και εγώ. Άλλαξε ονομασία. Άλλαξε ονομασία, κυρία Εύη. Ξύδι τόπ, όχι ότι να είναι. Πριγιοτόπ λέγεται. Θέλω να απευθυνθώ σε σένα, μην με διακόπτεις. Μην με διακόπτεις. Πήρα εγώ τηλέφωνο να πω κάποια πράγματα. Λοιπόν, να απευθυνθώ σε σένα. Περίμενα πάρα πολύ καιρό να κάνω αυτό το τηλέφωνο. Λοιπόν, να σου πω ότι. Για Πάτο και για Βαρελά που λες και για πολιτιστική Θεσσαλονίκη υπάρχει κάτι, ναι είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ, καλά κάνει, υπάρχει κάτι που λέγεται και Θεία Δίκη, καλά κάνει. Το 85 όμως ο Ηρακλής δεν πήρε πίσω από τη Θεία Δίκη κάτι, το που πήρε στο πρωτάθλημα εσύ. Πήγες το πάρει το 87 με τον Όφη, αλλά δεν μπόρεσε, τι να κάνουμε, θα του λέγαμε εμείς να μην έχει. Με το κείμενο, ρώτα το κείμενο του Κουλούρη να σου πει. Ρώτα το κείμενο του Κουλούρη να σου πει. Οποιαδήποτε ομάδα. Καλή μου κυρία Εύη, ρώτα το κείμενο του Κουλούρη να σου πει. Για το γεύμα εργασίας τότε στη Νέα Κρίνη, στην Αρετσού. Που φάγανε ψάρι. Καινούργια είναι αυτά, καινούργια. Στο Χαμόδρακα. Στο Χαμόδρακα τον Παναγιώτη, το φίλο μου. Μιλάω, θα με ακούσεις. Την τύχη δεν την καθορίζουμε εμείς. Φυσικά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Σε εμάς υπάρχει. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Έγινε η κυρία Εύη. Και κάτι άλλο να καταλάβω. Γρήγορα, γρήγορα. Ναι. Μπορείς να μας πεις πόσο Αυγούστου είναι σήμερα. Αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Εύη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χτύπησα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Εγώ είμαι. Ναι, ναι αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φιλέ. Αχά. Λοιπόν, Γιώργος Πάοκ από Ξάνθη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα, κόρη μου. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα στον κύριο εκεί, τον εκπρόσωπο του Άρη, μιλάμε κανονικά ή με αρτικόλεξα μόνο. Δεν ξέρω, Χρήστο. Μίλα, εκπρόσωπος του Άρη, δεν ξέρω. Εσύ, και εμένα αυτό, είπα να το απαντήσεις εσύ. Ναι, εκπρόσωπος του Άρη δεν νομίζω να είναι ο Χρήστος. Πες αυτό που θέλεις, αγοράκι μου, πες αυτό που θέλεις. Α, ωραία. Αισθάνεσαι ωραία με αυτό το εξώφυλλο, να ρωτήσω, που έχετε βγάλει εκεί στην εφημερίδα. Το πρωτοσέλιδο του Άρη εσύ εννοείς, γιατί πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν γιατί μιλάμε έτσι. Του Σαββάτου. Α, δεν είναι και ο Κυριακής. Το οποίο να πούμε τι λέει, έτσι, τα γράμματα με τη σειρά, πες τα λίγο. Ήτα, πώς είναι? Ήτα, μη, νη, γάμα, σίγμα. Ήτα, ήτα, μη, νη, γάμα, σίγμα. Τι το έβαλε, το πάρω και όλος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι νομίζω, δεν είναι έτσι. Αυτός που το έβγαλε, φίλε, να τον ρωτήσεις. Το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο κύριος Πόπης με την ευθύνη της υπογραφής του και τη φωτογραφία του έχει γράψει και γράφει. Ήρθαμε μάγκες να σας γαλουχίσουμε. Αν εσύ σκέφτεσαι άλλο πράγμα, δεν φταίει ο κύριος Πόπης. Ούτε εφημερίδα. Επειδή στα γήπεδα, επειδή είναι κάτι των οπαδών, το γράφει. Το γράφει. Ναι, εντάξει, δεν χρησιμοποιεί τις εκφράσεις. Τι δεν πιστεύεις, το έχεις στην τελευταία σελίδα. Όχι, εντάξει. Εντάξει, δεν χρησιμοποίησε την έκφραση. Αν χρησιμοποιούσε την έκφραση των οπαδών, να τα σπίσει. Δεν χρειάζεται να καθόμαστε να σχολιόμαστε. Προφανώς δεν πήρε τηλέφωνο όταν έβγαλαν τα σπορ του Βορρά στα 4.
Δε, τότε δεν ενοχλήθηκες. Ούτε η ηθική σου εκεί θύχτηκε. Γιατί εκεί είναι εφημερίδα, εφημερίδα υποτίθεται δημοσιογραφική ήταν εκείνη, ε. Στα τέσσερα. Ούτε πήρες τηλέφωνο, ούτε πήρες τηλέφωνο όταν γράφανε βραδιάζει η τέτοια μεγαλώνει και τέτοια. Ούτε αυτό δεν ενοχλήσε. Σας ενοχλεί επιλεκτικά όταν γίνεται σε εσάς. Όταν το κάνετε εσείς, δεν σας πειράζει. Είστε μάγκες. Ωραία. Εμείς το κάνουμε κατά. Πρώτα απ' όλα μετά το αποτέλεσμα, έτσι, όχι πριν. Πριν το αποτέλεσμα. Και να, Γιώργο, να επαναλάβω λιγάκι. Αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στο άρθρο του Βασίλη και Χαγιά, μέσα στην εφημεστινάρηση είσαι, 10 λόγοι για να τους μισώ. Αύριο. Μπράβο, Βασίλη. Εξαιρετικό. Να είσαι καλά, περιμένουν άλλοι 4. Να κάνω ένα σχόλιο για το μάτς χθες. Ναι, κάνε Γιώργο, γιατί περιμένουν άλλοι 3, 5, 6, 8. Ωραία. Άλλοι 4. Ναι. Έχετε ιδέα για ασιατικό πορνό? Πάμε. Άμα δεν πει την πλακία σου, φυσικά. Γιατί είπε κάτι άλλο. Θεατρικό ή θεατρικό? Γιατί του κλείνει. Πάμε. Καλημέρα. Τα κλείνει τα παουτσάκια, τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ ήταν έξυπνο αυτό που είπε. Πολύ καλό ήταν, φίλε. Πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνο ήταν. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Πάμε. Αν διαβαστεί αυτό, 10. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αν σα είπε, κοιμάται. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ο παδό του Πάουκ Ανδρέα από τον Bronx, Νέα Υόρκη. Μπράβο, φιλαράκο μου, πάω ψή μου, τον Παπαδόπουλο. Έτσι να τον ακούω να χαμογελάει. Έτσι, μπράβο. Να γελάει και να λέει, κι άλλες Δευτέρες θα έρθουνε. Κι άλλες Δευτέρες θα έρθουνε. Μεγάλε Παπαδόπουλο. Μεγάλε. Όταν η CIA φάει τον Ιβάν. Ναι, τρέμουμε. Τις βαλίτσες ετοιμάζει. Άκου να σε πω. What bloody Mondays that will be. Ετοιμάζει τις βαλίτσες. What bloody Mondays. Άκου, όταν έκανε το Πάκ του Τζέλσι, μας έβαλες την πανοκρουσία σε εμβατήρια. Τώρα που κέρδισε ο Πάκ τον Άρη, μας έβαλες την ψυχοπονιάρα, την Κανελίδου, μα υπράγει. Εγώ την έβαλα, εγώ την έβαλα. Παπαδόπουλος την έβαζε. Ψυχοπονιάρα. Εγώ την έβαλα. Με άλλους δεν. Έτσι υπάρχει λόγος, ρε. Τα έχει αυτά η ζωή, τι να κάνουμε. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Που ήταν να βγάλει τον Μπρίγιοβιτς και περίμενε ο Καρέλης και έβαλε τον γκολ. Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω τόση ώρα. Γι' αυτό σε ακούω, γι' αυτό σε πήρα για να σου το πω. Για να τρελαθείτε. Ευχαριστούμε, χαιρετίσματα. Καλημέρα, φιλιά στο Bronx. 87 στα 88 έχει κάνει ο άλλος. Τι σου λέει ο άλλος. Περιμένει πολύ κόσμο. Επόμενη γραμμή πάμε. Ωραία, κακομοιριά. Καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ναι, όνομα και ομάδα. Κλεωμένης είμαι. Κλεωμένης, ο παδός του Άριος, έτσι. Ναι. Ακούω από χθες αυτά που γίνονται. Στις εκπομπές βλέπω παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες όπως είμαστε και εμείς. Έτσι. Πρέπει να είμαστε γύρω εκεί πέρα 45, 50 εκεί μέσα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μερικοί κάνουν σαν να είναι 6 χρονών. Αυτό δεν το κατάλαβα. Είτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ είτε κερδίζει ο Άρης, δεν το κατάλαβα. Εγώ είδα ένα παιχνίδι γιατί είδα το Άρης ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης. Τα είδα τα παιχνίδια. Δεν διέκρινα τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εννοείται. Περίπου πάνω κάτω είναι το ίδιο. Πάνω κάτω. Το χθεσινό παιχνίδι νομίζω μπορούσε να κάτσει και στον έναν και στον άλλον. Σωστό. Τελικά έκατσε εμάς. Κάποιες φάσεις κρίναν το παιχνίδι. Κάποια λαθάκια των διαιτητών που δεν είναι ώρα να τα κρίνουμε. Το παιχνίδι, ο Άρης ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Είχε την αναγκαστική αλλαγή του Βέλεφ που είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για την άμυνα του Άρη από ό,τι βλέπουμε. Λείπει αυτός. Στη συνέχεια με την είσοδο του Σόουζα που και αυτός είναι καλός παίκτης, αλλά ο Βέλεφ είχε δέσει με τους υπόλοιπους. Είχαμε κάποιες φάσεις, εγώ θα σταματήσω στη φάση με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Πρίγιοβιτς, ο οποίος έχοντας κίτρινη κάρτα, βλακωδός, απόθυσε τον παίκτη του Άρη, κάποιον αμυντικό του Άρη τον απόθυσε. Έπρεπε να πάρει και δεύτερη. Έλαβε τώρα, ρε Κλεωμένη. Αυτή μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια. Ωραία, τώρα εντάξει. Άμα ψάχνει τώρα, το διελύσει τον κόνοπα για να μείνει ο άλλος με 10 παίκτες, εντάξει, άστο. Κλείστο. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, πε κάτι γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Αν το λέγανε Σπαθέλη, μπορεί να ήταν με 10. Στο παιχνίδι τη Πρεμιέρα. Ποιο? Στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, όταν λέμε για το πέναλτι το αμφισβητούμενο, λένε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έπρεπε να μείνει με 9. Δεν αμφισβητούμενο. Δεν υπάρχει πέναλτι, δεν αμφισβητούμενο. Ναι, εκεί όταν λένε ότι έπρεπε ο Αστέρας Τρίπολης να μείνει με 9, εκεί δεν διαλύζει με τον κόνοπα. Λεπτομέρειες δεν είναι. Μαζί σου. Ναι, μαζί σου. Έγινε κλεωμένη. Επόμενη γραμμή, πάμε Αναστασία, επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αυτός καλημέρα, παιδιά. Αυτός δεν δει τι επαρξή. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ, όνομα και ομάδα, φίλε.
Ο Γιάννης είμαι ο Παναθηναϊκός εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έχω πάρει και άλλες φορές. Ναι, ναι. Γιάννης Παναθηναϊκός Θεσσαλονικιός. Πάμε Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχεις. Ναι, και άλλες φορές έχουμε μιλήσει. Επίσης, είσαι η τελευταία ελπίδα του δυτικού πολιτισμού. Του δυτικού Νείλου. Καταρχήν να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι ούτε με τη μία ομάδα με την άλλη. Ευχαριστήθηκα μάλλον ντέρμπι παλιάς εποχής, χωρίς παρετράγουδα, χωρίς επεισόδια, χωρίς εξαγωνιστικά θέματα. Ήταν πάρα πολύ καλό το μάτς αγωνιστικά. Πολύ ωραίο μάτς. Ναι. Μπάλα πάνω κάτω κτλ. Ναι. Πες κάτι καλό να μας τρώσει εκπομπή, Γιάννη μου. Πες κάτι καλό. Όχι, αυτό πήρα να πω. Απόλαυσα το μάτς ενώ περίμενα να είναι 1-0 τσουκουτσούκου μπολ. Παρ' όλα αυτά το μάτς ήταν πάνω κάτω και πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να κάνω μόνο μια ερώτηση στο Χρύσανθο σχετικά με τον Άρη. Δηλαδή, εσύ Χρύσανθε, συγγνώμη, είναι ο Γιουνές αυτή τη στιγμή ο καλύτερος παίκτης να χτυπάει τα πέναλτι? Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι το πρώτο πέναλτι που χάνει, είναι το τρίτο αν θυμάμαι καλά, απλά έτυχε τα άλλα δύο να μπουν γκολ. Σωστά. Και με τη Λιβαδιά και το προηγούμενο. Τρία πέναλτι έχει εκτελέσει, είναι το πρώτο που έχασε. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα έχει χτυπήσει 12 πέναλτι και είναι το δεύτερο που χάνει. Τα άλλα 10 τα έχει βάλει. Όταν λέω ότι έχασε κι άλλα, εννοώ ότι μπορεί να μπει και γκολ με τη Λιβαδιά, αλλά η πρώτη προσπάθεια δεν ήταν άστοχη. Και στην επαναφορά μπήκε γκολ, αυτό λέω. Όχι, δεν ισχύει. Ναι, δεν είναι χαμένο. Σε επαναφορά. Αλλά... Όχι, ρε, δεν έβαλε σε ρήπα. Καταρχήν δεν μετράει. Σε rebound μετράει μόνο πάλι ο παίκτη. Τι είπες τώρα? Κανονικά τα έχει βάλει. Κανονικά τα έχει βάλει. Απλά θες να πεις προφανώς δεν ήταν καλοεκτελεσμένα. Το ένα ήταν πανένκα, αλλά πανένκα ρε παιδιά. Το ένα είναι εντελώς τελείως αλλά πανένκα. Σωστά λέει ο Χρήστος. Και το άλλο είναι στη γωνία πολύ καλό πέναλτι. Εγώ σου λέω μήπως επηρεάζει η αιστεία επειδή βλέπει τούμπα και βλέπει τον πάο και εκεί πέρα σηκώνει την κούπα. Κατάλαβε. Το ίδιο πέναλτι έχει εκτελέσει. Έχει εκτελέσει άξιο. Το ίδιο πέναλτι κάνει ο Κόκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Στο κέντρο. Είναι, απλά μου στο μάτι, έχει σηκώσει το πόδι του Πασχαλάκης, έχει την οξυδέρ και αν θέλεις να το σηκώσει σωστά το πόδι του και βρίσκει την μπάλα. Ένα κατωστό πάνω, ένα κατωστό πάνω. Γιάννη, εγώ περίμενα να πει. Ο Πασχαλάκης είναι 1,90 και με πτώση σε πλάγια θέση είναι 2. Είπε, είναι αυτό που είπε ο Μάριος. Αυτό το πέναλτι το εκτελείς γωνία. Την άλλη Δευτέρα κάτσε ήσυχα. Τώρα να τελειώνει το μάτς 2-0 στις νομικές διαδικασίες. Εγώ δεν είναι ιστορία, έτσι. Γιάννη, άντε αγόρι μου, σταύρο στα δάχτυλά σου την άλλη Δευτέρα, μπας και γίνει το θαύμα και τα πιτσιρίκια σου. Η δυτική όχθη. Μπας και ο Ηλίας ο Χατζηθεοδωρίδης εκτελέσει με στην Τούμπα το παλικάράκι. Η δυτική όχθη, ναι, ναι, η τελευταία ελπίδα είναι ο Παναθηναϊκός μας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω να τώρα θα έρθει Παναθηναϊκός επάνω και θα σας κάνει, θα σας κλάνει. Δεν έχω ούτως ή άλλως απαιτήσει από αυτή την ομάδα. Μακάρι, είναι το πρώτο ντέρμπι, μακάρι να είμαι αξιοπρεπής, να μην φάω 4-5, όχι γιατί. Γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η Μίλαν. Θα συνεχίσουμε, δεν θα πάμε σε break. Έχω αυτή την ομάδα. Μίλαν σίγουρα δεν είμαι, πολύ καλύτερος από τη Μίλαν. Ναι, ναι, Μπαρσελόνα, μακάρι. Ωραία. Να έχεις χορηγό ώρας. Έγινε. Έχεις χορηγό ώρας. Έχεις χορηγό ώρας. Χορηγό ώρας, έχεις. Χορηγό ώρας. Περίμενε. Μόνο το χορηγό ώρας, μην κλείσετε. Μόνο το χορηγό ώρας, βάλε. Χορηγό ώρας. Μασούτης, εδώ για σένα με ακόμα χαμηλότερες τιμές. Δευτέρα έως Σάββατο. Μωρομάντιλα Baby Care, χαμομήλι 3x72 τεμάχια, μόνο 2,88. Μικρές συσκευασίες Baby Lino, ανοιχτές πάνες και pants, 1+1 δώρο. Προϊόντα Vanish, Silit Bank και μαλακτικά Quanto, 40% φθηνότερα. Και μεγάλες συσκευασίες Skip Scone και υγρό, μόνο 8,90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Η ώρα είναι 11.30. Καλά το είπα? Όχι, γιατί δεν ήταν ο χορηγός ώρας αυτό? Μία μικρή παρατυπία. Τι? Αφήνουμε 4 μηνυματάκια. Η Αθηνά, το Αριανάκι από το Ελευθέριο Κορδελιό, δεν αφήνει το γάντι πεσμένο κάτω. Μετά, περιμένω ακροατές. Όσοι υπάρχει λόγος, Χρήσανθε. Η κυρία Έφη κακαρίζει αφού τελείωσε ο αγώνας. Τόσο καιρό είναι εξαφανισμένη. Όσο για το ξύδι τοπ, είναι τόσο φθηνό που το χρησιμοποιώ στα πιάτα. Αν και έχει τα εκεί πέρα κόβεται Αθηνά, στείλε τη συνέχεια. Δημήτρης Πέλκας. Πάμε καλημέρα. Τα δίκια σου μάλλον θέλει να πει. Ακροατές, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Δημήτρης από ζωγράφου, παθός του ΠΑΟ. Ναι, το ΠΑΟ ξάκι. Θα βάλουμε μετά, παρά 10 θα τις βάλουμε. Για να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Μ' ακούτε? Ναι, Δημήτρη, πάμε, καλή εβδομάδα, πάμε. Επειδή η Έπαρση και η Αλαζονία τιμωρούνται και αυτό δεν θέλω να το πάθω την άλλη Δευτέρα. Ελπίζω η ομάδα να μην το βγάλει, δηλαδή μια Έπαρση και μια Αλαζονία. Θα ήθελα δύο τραγουδάκια τον κύριο Παπαδόπουλο. Ποιο? Το Αγάλματα και το Daddy Cool. Γεια σας. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, φιλιά στην πρωτεύουσα. Καλημέρα, επόμενη γραμμή.
Πολύ ξεκαρδιστήκαμε. Το αγάλματα ποιο είναι. Ναι, με ακούτε. Αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα. Ναι, αδερφέ. Αυτό που είναι ο Νάστος δηλαδή. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Ο Ανέσης ο Νάστος. Με ο οποίος χθες με τον Ολυμπιακό έχει το παιδί, έχει κάνει την εμφάνιση. Κάνε ομάδα να κερδίζει τον Γλεντίκουλε. Έχει κάνει ο Νάστος χθες ούτε μισό λάθος. Ποιος έβαλε τον γκολ, ποιος έβαλε τον γκολ. Νόμιζα, ο Πατρίκ Βουό. Νόμιζα ότι είναι ο Μπαρέζι της Κρήτης. Φωνή Βουόντος Ετιερήμο. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα. Ναι, καλημέρα σας, εγώ είμαι. Ναι, όνομα και ομάδα, αδερφέ. Λοιπόν, ο Αντώνης, είμαι από Πτολεμαϊδά, Αριανός. Γεια σας, Αντώνη. Α, πολύ ωραία εσείς. Χαιρετώ και τους τρεις σας. Να είσαι καλά, καλημέρα, Κόρνη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, καταρχάς είδαμε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, ένα καταπληκτικό αγώνα και έναν αγώνα που νομίζω έλειψε σε όλους. Νομίζω ότι χθες όλη η Ελλάδα έβλεπε ένα ντέρμπι και νομίζω πρέπει να ήταν και το καλύτερο μάτς που είδαμε στις 7 αυτές πρώτες αγωνιστικές. Ρε δηλαδή, Αντώνη, είναι ναι. Που είναι σκοτωμένη η Δευτέρα, την κάνεις γάμ, πω ρε φίλε. Ήθελε να βγάλεις γκρίνια τώρα. Σαν ακούω τον Βαγγέλη Φουντουκίδη το 75, ειλικρινά. Έπρεπε να πεις να φύγει ο Ερέρα, να φύγει ο Γιουνές, αυτά έπρεπε να πεις. Προκειμένου να γίνει εκπομπή, ας το πει. Τι λέει, βγαίνει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο στον Δημήτρη Ποσογράφου που ζήτησε αγάλματα και daddy cool. Ρε τι σας κάνει αυτός ο Πάοκ, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Λοιπόν, κοίτα, ωραία, να βάλω λίγο, να το κάνω λίγο πιο... Πικάντικο. Τι είναι αυτά τώρα που... Αν δεν είσαι εξόφθαλμα καλύτερος ή απλά καλύτερος, για να καλύψω και λίγο τη θέση του Παναγιώτη που ξέρω που θα πει, πρέπει να είσαι και τυχερός. Έτσι. Ναι. Αλλά δηλαδή, να σου πω κάτι. Τύχη δεν μπορεί να είναι συνεχόμενη, φίλε, σε 152 παιχνίδια. Δηλαδή, τύχη δεν μπορεί να είναι με τη Σπαρτάκ Μόσχας, δεν μπορεί να είναι συνέχεια με την Μπενφίκα εκτός έδρας, δεν μπορεί να είναι με τον Ολυμπιακό. Μετά το πρώτο ημίχρονο της Μπενφίκα, μετά το μάλλον το δεύτερο ημίχρονο της Μπενφίκα, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει τίποτα. Ναι. Και έχεις κάνει 7 νίκες στο πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, ρε Μάρε, δηλαδή. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σκοράρει πάρα πολύ ένα γκολ σε παιχνίδι. Με αυτούς παίζουμε. Θες να αλλάξουμε το πρωτάθλημα, να πάμε στην Αγγλία, δεν μπορούμε να το πάρουμε και εκεί. Αν και εκεί δεν μπορούμε να το πάρουμε. Εγώ δεν μπορούμε και να το πάρει φέτος. Καλτάβες, δεν σου πω, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο τύχη. Δηλαδή, τύχη το ένα, τύχη το άλλο, τύχη το παράλληλο. Δεν είναι τύχη που απλώνει το ποδάρι του, α πούμε. Δεν κατάλαβες. Δεν μιλάω για τον Μπάουκ, για τον Άρη, λέω. Λέω ότι. Δεν πρέπει να, είσαι και λίγο τυχερός. Δηλαδή ο τραυματισμός του Βέλεθ που αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας παίχτης κλειδί πίσω σε εμάς και βέβαια το ψυχολογικό, ας το πούμε, που προέκυψε από το χαμένο πέναλτι. Βέβαια, αν μπει το πέναλτι, μπορεί ο Παοξής, τώρα υποθετικά πάλι σου μιλάω κι εγώ έτσι, ο Παοξής να γυρίσει και να σου πει, ναι, αν μπει το πέναλτι, δεν θα μπαινε ο Άρντα αλλαγή στη θέση του Ζάμπα, θα έκανε το 2-1 και είναι εγκληματίας ο Άρντα. Και κάνεις και το 1-0. Κάνεις και το 1-0 στο 1-50, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, τι άλλο. Πόσο ιδανικά δηλαδή να ξεκινήσει το παιχνίδι για σένα. Ναι, μετά από δύο, αν όμως η ιστορία γράφεται πολύ πολύ διαφορετικά. Αν το ένα, αν το άλλο. Μα εσύ το κάνεις. Το κάνεις το 1-0. Ναι, το κάνω το 1-0. Το κάνω νωρίς. Έλα, το κάνω νωρίς. Εντάξει. Δεν θα βγάλω μάτι. Πάμε. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Έγινε, Αντώνη. Καλημέρα. Έγινε, Αντώνη. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ είμαι η επόμενη γραμμή. Πάλι, κυρία Εύη. Δεύτερο λόγο. Κοιτάξτε, ακούτε να δείτε κάτι. Εγώ θα την πω πάλι η κυρία Αθηνά, γιατί εγώ έχω ένα ήθος, ένα επίπεδο. Δεν είμαι τέλος πάντων. Κύριε, μου είπε ότι κακαρίζομαι θεωρικότα. Λοιπόν, όχι, το αν είναι φτηνό το ξυδιτόπι στην κατηγορία του δεν είναι φτηνό. Δεν είναι της Πέρεας, άλλες θέλει. Άρα είναι κυρία Εύη. Είναι κυρία Εύη. Αυτό πατάει, Παναγιώτη, και όχι. Λοιπόν, απαντώ γιατί εγώ δεν κακαρίζω γιατί δεν είμαι κότα. Έτσι. Εκείνη κάνει τέτοιους χαρακτηρισμούς, εγώ τη λέω η κυρία Αθηνά. Εντάξει. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, ότι εγώ τόσο καιρό δεν έβγαινα, γιατί εγώ έχω μάθει να μιλώ εκ των υστέρων. Δηλαδή, όταν κάτι είναι σίγουρο και έχει γίνει. Όχι να λέω και να διαμβολογώ από πριν. Το από πριν δεν με εκφράζει. Να είστε καλά. Θέλω να δω και να πω. Ωραία, λοιπόν, κυρία Εύη. Και κάτι άλλο. Ναι, μην ρωτάτε σε εκπομπές. Σε αυτή την εκπομπή που ο κύριος Ασλαμάς δεν με προστάτεψε, ενώ τα άκουσε αυτά που είπανε και ότι άκουγε ότι εγώ δεν είπα κάτι κακό και είχα μια τέτοια επίθεση και δεν είπε αυτά που έπρεπε να πει, μου έκανε να μην παίρνω τόσο καιρό. Τώρα πήρα για να απαντήσω. Μου λείπετε. Εγώ προσωπικά θέλω να σας ακούω κάθε πρωί. Κοίταξε, Ασλαμά, σε παρακαλώ, τα έχω με σένα. Και αν γίνεται και να σας γνωρίσω. Δεν θέλω καθόλου αγόρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αν θες να γνωρίσεις με Μάρια, μιλήστε καλά. Μα δεν θέλει, είπε η κυρία. Δεν θέλει. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Παρά 20 πήγε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην πόλη.
Καλημέρα στην πόλη του Αετού. Ναι, όνομα και ομάδα, φίλε, όνομα και ομάδα. Ε, τι θα είμαι, ρε φίλε, Απόστολος, τι θα είμαι. Δεν είναι του Αετού, είναι... Αφού λέμε στην πόλη του Αετού. Α, πάω, είναι, ωραία Απόστολος. Δεν είναι του Αετού, είναι του Πριγιαετού. Συνέχιζε. Καλημέρα. Άκου λίγο, να πεις εκεί στο στεναχωρημένο, αυτός τι ήθελε πάλι να περάσει το λεωφορείο καμιά ώρα από την Αλκμίνη για να βαράνε και να έχει να πούμε και την άλλη του χρόνου, δύο ώρες πιο πριν θα κλείνει ο δρόμος για να περνάει το αφεντικό της πόλης. Έτσι να το πεις. Και να πω και κάτι. Φίλε, το βλέπω, φίλε, παίζεις με πολύ μεγάλη επιτυχία το ρόλο του Ολυμπιακού του Βορρά. Απόστολε, μισό κλάσμα λίγο, γιατί ρωτάει κόσμος, το τηλέφωνο μας είναι μισό κλάσμα λίγο, Απόστολε. Είσαι και μπελικός. Μισό κλάσμα, Απόστολε. Ευχαριστούμε, 23. Ευχαριστούμε. Αναστασία, κοίτα με λίγο. Αναστασία, γεια σας τον κύριο. 23-10, ζητάμε συγγνώμη εμείς, έχετε δίκιο. 23-10-287-888. 23-10-287-888. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος, έβαλε τον αρθή αποστολή του ΠΑΟΚ από την ασφάλεια 20.000 ανθρώπων. Τέτοιος είναι. Τέτοια είναι και η νοοτροπία του, το επίπεδό του και η παιδεία του. Αυτή ακριβώς είναι. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Παρακαλώ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα. Ναι, όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Καλώς είναι, συγγνώμη. Κώστας Μαριανός, Χρήστα, δεν τι κάνεις, ο Τάταρος είμαι. Καλά, εσύ. Καλημέρα, Κώστα. Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τα συναισθήματά μου εμένα είναι ανάμεικτα. Λοιπόν, πρώτον, να απευθυνθώ στο Παπαδόπουλο, τον οποίο τον ακούω χρόνια από τότε που ήταν σε άλλα ραδιόφωνα κτλ. Και μου αρέσει ο τρόπος που κάνει και ο Χαβαλές του, που είναι δεμένος με το Μάριο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε ομάδες είμαστε διαφορετικοί εντελώς. Είναι ανάμεσα συναισθήματα γιατί κατάφερα, φίλε, εκεί που ήμουν στην ανυπαρξία τόσα χρόνια, έτσι, και παρακαλούσε όλος ότι μέσα με διαλύσει να μην υπάρχω, να φτάσω και να χαίρεσαι που κέρδισε τον Άρη και που γλίτωσες μέσα του Χαριλάου χθες. Και μιλάω όχι μόνο προσωπικά, από εμπειρία μου χθες, ειδικά στη δουλειά μου, που όσοι ήταν πελάτες και βλέπαν το μάτς, λένε πώς γλιτώσαμε και περάσαμε αυτό το μάτς. Χωρίς να παίξουμε μπάλα. Ναι. Μια ομάδα εκατομμυρίων. Ναι. Εντάξει, ναι. Που εγώ σαν παοξής να ήμουν, θα είχα πετύσει και θα τρελαινόμουν. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται από παραπάνω. Ο Καρυπίδης που τον πέρασε εγώ γενιές 14, κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα αξιόμαχη, αλλά δυστυχώς πάω στο αντίθετο συνέστημα. Με πικραίνει η διαχείριση. Δεν θα μπω παραπάνω σε λεπτομέρειες, ο Χρήστος καταλαβαίνει, δεν είναι η ώρα, αλλά είναι σαν να έχω μια κοπέλα εγώ στο μαγαζί, που 7-8 φορές από τις 8 συνεχόμενες Σαββατοκύριακα που την έχω να δουλεύει, αντί για καπουτσίνο να μου πιάνει σουβλάκια. Λες δηλαδή μήπως είναι η ώρα του τενέ? Δεν ξέρω, ο τενές φίλες έριξε 4 μπαλάκια και έκλαιγε για κάνα 8 μήνες. Ρωτάω, ρε φίλε, ρωτάω. Έτσι, ρωτάω, και να μην μιλάτε εμένα για επίπεδο, γιατί ο φίλος ο προηγούμενος ξεχνάει κάτι καμένα λεωφορεία, έτσι, κάτι σουρωτές και να μην τους ενοχλήσετε παραπάνω. Πρόσφατα είναι τα γεγονότα και στον Πανιόνι και όλα καλά. Και χθες πήγε να ζητήσει το λόγο ποιος, αυτός ο οποίος έβγαινε να πούμε στα Instagram και προκαλούσε 4 χρόνια. Επειδή βγήκε ένα πανό, το οποίο ούτε έμπριζε ούτε τίποτα. Ήταν απλά σάτυρα, φίλε. Δεν είναι. Καλά, αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω παραπάνω. Εντάξει. Γιατί τελευταία να πούμε κάτι, προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς χουλιγκάνους και άλλοι είναι Παναγίες. Όχι, αλλιώς. Με τις ευλογίες του κυρίου Τσίπριζα. Ωραία, Τσίπριζα. Καλημέρα, Κώστα. Να σε καλά, παλικάρι. Τώρα να βγαίνει στο τέλο και να λε: εντάξει, όλα ωραία, τα δέχομαι και τα λοιπά. Να λε: δεν έβρισε το πανό. Εντάξει, τώρα, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα, ναι, φίλε. Όνομα και ομάδα, σε παρακαλούμε. Πριγιομέρα. Καλημέρα, συγγνώμη. Καλή εβδομάδα. Απίστευτο, ναι, χειμώνα. Λοιπόν, όνομα. Πω λίγο κάτι. Ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς, πάμε, Κοσμά, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετά από μερικές αγωνιστικές, το τυχερό, ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να το πεις και ικανό, έτσι. Πάρα πολύ καλό. Βέβαια. Την ακούτε την εκπομπή από την αρχή? Την ακούμε. Εντάξει, τώρα έχω κάνει κάποια διαλύματα, έχω βγει από το αυτοκίνητο, εντάξει. Δεν είπα, δεν το είπα. Δεν είπα για βάδο στον πάγκο, δεν είπα για ποιότητα. Άστο να μιλήσει, εντάξει. Και 20 ικανός. Απλά χθες, Κοσμά, σε κάθε στημένο του Ολυμπιακού πηδούσανε με κάθε παίκτη του δύο του όφη. Ναι, βρε, εντάξει. Ενώ ο Μάτος σηκώθηκε ανενόχλητος. Έτσι, μπράβο. Ναι, όταν πήγαινε και αυτήν αίμα ο Πάοκας με στις Τρίπολες, στις Λιβαδιές κτλ. Δεν τα έλεγε αυτά, ξέρει τι έλεγε. Είναι η ποιότητα του Ολυμπιακού, ρε παιδιά. Είναι η ποιότητα του Ολυμπιακού, ρε παιδιά. Για να κόψω και εγώ έχω Βαρέλα, έχω και Μάτος, έχω και νόημα. Θα το συνηθίσετε. Μη στεναχωριέστε. Η ποιότητα του Ολυμπιακού έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Μη στεναχωριέστε. Θα το συνηθίσετε και του χρόνου και του παραχρόνου. Δεν σέβεσαι τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΞής μιλάει. Όχι, παιδιά. Σκαλαγάιδαρο. Κοσμά, όχι παιδιά. Ο ΠΑΟΞής σε διακόπτει. Κοσμά, σε διακόπτει ο ΠΑΟΞής, όχι εμείς. Πριν και ο Κοσμά.
Έτσι, έτσι. Κανένα δεν έχει πει από χθες ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες στο Χαριλάο με κλειστήμιση και διακριθέντες. Όλοι οι άλλοι ήταν μέτροι έως κακοί. Γιατί τον Αστέρα πώς τον κέρδισες? Για το Μάτος τι ήθελες να πεις, δηλαδή ότι σηκώθηκε μόνο στο ότι τι. Τον Ολυμπιακό πώς τον κέρδισες? Δεν καταλαβαίνεις. Τον Ολυμπιακό πώς? Κάτσε να φορτσάρει ομάδα. 8 θα τους βάλω εδώ μέσα. Πες μου κάποιο μάτς. Τον Ολυμπιακό 8 θα τους βάλω. Πες μου κάποιο μάτς που είχες 7 διακριθέντες. Θα λένε να ήταν καλά η Σέρις το 6-1. 8 θα τους βάλω. Αυτό να σας κάνει να αποφάσετε, ρε παιδιά. Όση Ευρώπη. Όση Ευρώπη πρωτάθλημα. Πέρσι όμως που πετούσε ο ΠΑΟΚ πάλι βρίσκανε δικαιολόγηση. Πάλι βρίσκανε άλλο. Τι χειρό και το ένα και το άλλο. Πάλι δεν βγάλε. Σηκώθηκε δηλαδή ο Μάτος. Σηκώθηκε ο Μάτος μόνος του. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ήταν ικανά τα μπακ του Άρη, ας πούμε. Όχι. Σου Άρη καλέ. Για το όφι ΠΑΟΚ. Κατάλαβε. Για καλέ. Η μπάλα πέναντι δεν είναι αυτό, δεν το δίνεις γιατί φτάνει στην Ιερά Πέτρα. Όπως θέλει τα βολεύει. Χθες τελευταίο δεκάλεπτο πέσανε μέσα 15 μπάλες. Όπως θέλει τα βολεύει. Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο καλέ. Ναι. Χθες ο Μάτος που σηκώθηκε και έκανε την κεφαλιά και η μπάλα πήγε λίγο out. Τον ενοχλούσε κανείς? Δεν σηκώθηκε. Ήταν στο πίσω το κάρι εν στάση. Λοιπόν, να ετοιμάζεται και ο Τενές και ο Λεμονής και κάτι ακόμα. Εχθές ο Άρης υποδέχτηκε στο γήπεδο του μετά από 4,5-5 χρόνια μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός, να σέβεται και να είναι και σκυφτό το κεφάλι. Αυτά. Ωραία, να σέβεται και σκυφτό το κεφάλι. Ό,τι να είναι. Να κάνει τι δηλαδή ο Άρης, να πει τι να κάνει. Ό,τι να είναι. Όλοι μόνο. Μη χειρότερα. Όπως τον υποδέχτηκε ο Όφη δηλαδή. Σεβάστηκε και είχε σκυφτό το κεφάλι. Όπως ο Ολυμπιακός, όπως υποδέχτηκα εγώ την ΑΕΚ, έτσι ακριβώς. Ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή! Καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Όπω χάλι, δεν ακούγεται. Τι είναι αυτό, από πού τον έβγαλε? Πάνε έγινε άλλη γραμμή. Κάτι έγινε με τη γραμμή σου, φιλαράκι. Μπορεί να ξαναπάρει. Σε υποβλήθηκε. Μέχρι επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει? Κώστας ΠΑΟΚ. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Κώστα. Πάμε. Τηλεφωνώ και κάποια απογεύματα και στον Χρήστο. Είμαι ένα από του 30.000 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που τον ακούει. Σε παραδέχομαι. Όχι, 30.000 ήταν εκείνη τη μέρα. Συνήθως είναι 35 με 40. Ωραίο φωνή. Κουστάρο φωνή. Τον έχω σήμερα. Κλασικό ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ με παχύ λάμδα. Όχι, όχι. Είναι κανονικό, δεν είναι κλασικό. Να πω κάτι. Καταρχήν. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ από την αρχή του πρωταθλήματος το μόνο παιχνίδι που δεν άξιζε να πάρει είναι με τον Ολυμπιακό. Όλα τα άλλα δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον ΠΑΟΚ για την ικανότητά του ή να κατηγορήσεις τον αντίπαλο για την ανικανότητά του. Τώρα ο Αεξής που μου λέει ότι είχα το δοκάρι και θα ήταν ένα άλλο παιχνίδι, εντάξει, να βγάλουμε τα δοκάρια. Να είναι όλα μέσα ότι πάει προς την περιοχή. Είσαι πάρα πολύ καλή εικόνα η ΑΕΚ του Τούμπα, καλύτερη από σένα. Όχι, καλύτερη ήταν καλή εικόνα της ΑΕΚ. Σε ένα μάτς που εγώ περίμενα μόνο να είναι στο 4-3-0. Αλλά τι να κάνεις, πάλι εκεί τα βάλετε με τον Λαμπρόπουλο. Αυτή είναι η παίκτη της ΑΕΚ. Πέρσι όμως και πέρσι έπαιζε ο Λαμπρόπουλος, αλλά πέρσι δεν έλεγαν τίποτα, κατάλαβες τι γίνεται. Και το κάρβος ο Πρίγιο. Συμφωνώ, αλλά όταν ο άλλος βαράει την μπάλα και πάει στο δοκάρι, δεν φταίω εγώ αν την επόμενη φάση την κάνω. Καλά, το δοκάρι, άστο, δοκάρι μέσα στο παιχνίδι, δεν είπαν το δοκάρι. Είσαι καλή εικόνα η ΑΕΚ γενικά, πολύ καλή εικόνα. Πούμε για παράδειγμα ότι ο φύλακας του Άρη στο πέναλτι κάθεται στη μέση. Αν το προσέξει, είναι σίγουρος ότι θα το βαρέσει στη μέση ο Πρίγιοβιτς. Και βγαίνει πολύ έξω βασικά. Βγαίνει και πολύ έξω. Είναι το παιχνίδι της ζωής του. Ο Πρίγιοβιτς σημαδεύει γωνία. Και αν ήξερε, αν έβλεπε τα βίντεο που βαράει ο Πρίγιοβιτς πέναλτι, θα πέφτει και σωστά. Γιατί όλα εκεί τα βαράει. Στην αντίθετη περίπτωση ο Πασχαλάκης διαλέγει πλευρά και ο παίκτης του Άρη τη βαράει στο κέντρο. Ναι. Και τη βρίσκει με τα πόδια. Εντάξει, γιατί ναι. Ο άλλος είναι χιλιόμετρο άμα ξαπλώσει. Έτσι είναι πολύ ψηλός. Πόσο να έχει το εισιτήριο για τον Μπάκου για τον τελικό UEFA? Πόσο να έχει. Ναι, πάω Κάρσενταλ να κάνω γελάσιο. Εσύ πάντως δεν θα λείψει, έχει εκπομπή. Πόσο να έχει. Γιατί είναι καθημερινή. Ο Άρης έκανε το ίδιο λάθος που έκανε ο Πάκου με την Πενφίκα. Εδώ θα είσαι. Άμα τον αφήσει. Εδώ θα είσαι. Άμα τον αφήσει. Εδώ θα είσαι. Μα την Παναγία. Εγώ θα πάω, εσύ όχι. Στείλε μένα. Ευχαριστούμε, φίλε. Κώστα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Πάμε στον Πάκου. Το UEFA για να πάρω. Σε βάσου πάω, ξύσου άνθρωπο. Ό,τι θέλω θα κάνω. Καλημέρα. Καλημέρα. Βίτσι. Καλημέρα, αδερφέ. Έλα, φίλε. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Άντε, μίλα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, τρίτη φορά. Πάμε ξανά. Ναι. Ανδρέας Free Soul. Α, υποκλίνομαι. Κλείστε μουσική. Ανδρέας, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας των Free Soul. Άρρωστο αριανάκι και πολύ διαβασμένο αριανάκι. Υποκλίνομαι. Τα τελευταία 20 λεπτά είναι δικά σου, Ανδρέα. Πρίγιο Soul. Μάρια, καλημέρα, καλημέρα και στον Χρήστο τον Ζαλτίδη, καλημέρα και στον φίλο σας τον Παοξή, τον οποίο δεν γνωρίζω. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο, παιδιά. Εχθές είναι την ομάδα μου, τη Γούσταρα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι η τρομερή ομάδα που παρουσιάζουν τόσο καιρό. Λες και είναι η Μπαρτσελόνα. Ένα κλικ λίγο πιο πάνω από εμάς, οι οποίοι ήμασταν στην ανυπαρξία 4 χρόνια. Και βγήκαμε με μία και
μας βλέπουν και καλτουργούν στα βρακιά τους. Ναι, ένα ναι, το κρατούμενο. Δεύτερον, απαγορεύεται. Δύο το κρατούμενο, όπως λέει ο Νικόλας. Δεύτερον, απαγορεύεται σε τέτοιο ντέρμπι, κύριε Γιουνές, να χάνεις πέναλτι. Και με τέτοιο τρόπο. Τι τα πέναλτι είναι γωνία. Βάλτε το να χτυπάει πέναλτι ο Μπρούνο Γκάμα, ναι, ο Ματίγια και όχι ο Γιουνές που μας βγάζει την ψυχή. Το εγώ τον έβλεπα στο πρόσωπο και έλεγα θα το χάσει. Σωστό. Άντε, τι να πω άλλο. Σωστό. Κατά... Μπράβο, Αντρέα. Έβλεπε κατάματα την Τουμπάρα, γι' αυτό ρε μάλλον. Μπράβο, Αντρέα. Ποια Τουμπάρα, ρε φίλε, να πούμε. Φυσικά την ομάδα που... Καλά, καλά. Τώρα που, που έχω και εύκολο πρόγραμμα, δεις. 22 βαθμούς θα ξεφύγουμε με μακάρονα. Ναι. Δεν λέω, καλά τα πας. Εντάξει, εγώ δεν έχω να κάνω με σένα, με τη δικιά μου ομάδα τα βάζω. Που στο πρώτο λεπτό βάζουμε γκολ και λίγο καλύτερα να μας πήγαινε θα μπορούσε να κερδίσει ο Άρης και 2-1 και 3-0. Αν δεν έβινε ο Ιταλός το πέναλτι που δεν ήταν σε εσένα. Αλλά δεν μας πειράζει. Ωραία, παλικάρι μου. Και 5 και 6. Έγινε, Αντρέα, να σε ακούμε πιο συχνά, παλικάρι. Πριν γιο σόλ. Καλή εβδομάδα, Αργιανάρα, σ' αγαπώ. Γεια σας. Πριν γιο σόλ. Free Soul, να είστε καλά, παιδιά. Επόμενη γραμμή. Μπαντάρα rock and roll η Free Soul του Αντρέα. Μπαντάρα. Είσαι και παλιά κομπή στην R3, Αντρέα. Το ξέρετε πολύ. Μετά το χθεσινό αρχίζει και παίζει και μπαλάντε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Κοροϊδεύει τον... Σημάζεσαι λιγάκι. Επόμενος φίλος. Γιατί τίγουν οι μπαλαντούλες. Καλημέρα. Ασλαμά πονάς. Ξεκίνω να συνηθίσεις γιατί από εδώ και πέρα οι Δευτέρες σου έτσι θα είναι στεναχωρημένες. Λέει το Ιβιτσόσκυλο, τον καλημερίζω. Επόμενη γραμμή. Επόμενος. Ιβιτσόσκυλο, περίμενε. Καλημέρα, Χρήστος από κέντρο, μ' ακούτε. Γεια σου, Χρήστος. Χρήστος από κέντρο, οπαδός του Άρη. Χρήστος από κέντρο, παδός του ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Χρήσταρα. Του ΠΑΟΚ, από το τώρα θα σε ρωτήσει πού στο κέντρο. Κατάλαβε, δεν το πολύ πιστεύω. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ δύο πραγματάκια θέλω να πω. Ένα είναι ότι εντάξει, ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ακούμε. Είναι λογικό, αλλά λίγο το ματώσαμε με το ντέρμπι. Δηλαδή και το Γιουβέντους Τωρίνο τοπικό ντέρμπι είναι, αλλά είναι Γιουβέντους Τωρίνο, έτσι. Δηλαδή περιμένει κανείς, ας πούμε, κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Το πιο σπουδαίο για μένα... Επί 30 χρόνια Κλαρίνο έκανε η Γιουβέντους με την Τωρίνο. Ναι, ναι, δεν είναι η Γιουβέντους με Ρώμα. Πού το πας τώρα, την τελευταία δεκαετία μου το πας. Γιατί έπαιζε η Τωρίνο για ένα μάτς. Γιατί έπαιζε η Τωρίνο για ένα μάτς. Γιατί ο μικρός θα παίξει για ένα μάτς. Πού ρε φίλε, η ομάδα η Σουπέργα που χάθηκε στο ατύχημα. Στο δυστύχημα τι λες. Πόσα πρωταθλήματα έχει η Τωρίνο. Άλλο αυτό, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Δεν λέμε για το ατύχημα του 49. Πόσα πρωταθλήματα έχει η Τωρίνο. Πόσα πρωταθλήματα έχει η Τωρίνο και πόσα η Γιουβέντους. Ναι, καλά, ρε Χρήστο, σου κάνει μια ερώτηση. Δεν είναι πόσα πρωταθλήματα έχει η Τωρίνο. Η Γιουβέ έχει κάποια 49, έχουν 7. Εσύ είσαι Γιουβέντους. Εσύ είσαι Γιουβέντους, βρε με δύο πρωταθλήματα. Θέλω να σου πει η Γιουβέντους έχει εχθρό τη Ρώμα, κατάλαβε. Δηλαδή, πάω τον Ολυμπιακό, κατάλαβε. Πώς τον έχεις εχθρό με 2-44. Αυτό υπονοούσε, ρε φίλε. Με 2-44, βρε. Αυτό υπονοούσε. Επιπέδου, τι να κάνουμε. Υπάρχει, ναι. Μια διαφορά. Στο Βαρέλι, κάτω στον πάτο, υπάρχει τεράστια διαφορά επίπεδου. Δεν έχει να κάνει με το πήρες ένα πρωτάθλημα όταν. Εσύ πότε το πήρες. Εσύ πότε το πήρες. Δεν είναι μπάνετ. Και εσύ έπαιζες με τους Γερμανούς. Υπάρχει σήμερα. Με τους Γερμανούς έπαιζες και εσύ και στα τρία. Σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός, ναι, και ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Κάνεις λάθος. Και το αποτέλεσμα ο Άρης ήταν μετριότατος. Μετριότατος ήταν ο Άρης. Όταν είναι καλός, θα πούμε στην τούμπα να σου ρίξει ένα τρίμπαλο. Εγώ είδα μια ομάδα. Όταν παίξω καλά, που θα έχω δέσει. Δεν ήμασταν καλοί εμείς. Ούτε εμείς ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί εμείς. Αλλά η διαφορά ποιότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων. Η διαφορά είναι τα 20 εκατομμύρια μπάτσου παραπάνω. Θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ πιο άνετο. Ακούμε Μοσχό. Γιατί εμείς ήμασταν κακοί πρώτον και δεύτερον, γιατί είχαμε και μια πολύ αρνητική διαιτησία. Ακούμε Μοσχό. Έτσι είναι η πυργιοζωή. Να σε καλά. Επόμενος. Επόμενος. Παρακαλώ. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Διονύσης από τη Χάγη, είμαι ΠΑΟΚ. Γεια σου, Χάγη. Καλημέρα, Διονύση, παλικάρι μου. Πριγιοχάρη σου. Χάγη, Ολλανδία, έτσι. Χάγη στην Ολλανδία, ναι. Ωραία, πανέμορφη. Θα ήθελα πάρα πολύ, μ' αρέσει που τρώγεστε για την τύχη του ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν σε αυτή τη ζωή δεν έχεις τύχη, δεν προχωράς. Έτσι. Και θέλω πάρα πολύ να είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ σε όλες τις αγωνιστικές να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μπράβο, και... ωραίο ποδοσφαιρικό κριτήριο. Ποδοσφαιρικό κριτήριο. Ωραίο, ναι ρε Διονύση. Όταν... Και εγώ στη ζωή μου αν είχα... Πέσαμε...
Αν είχα την τύχη του ΠΑΟΚ, θα ήμουν σήμερα με τον Γκάρι Λίνεκερ στο Sky, το αγγλικό το Sky. Ναι, βρε, τύχη. Θα ήμουν με τον Λίνεκερ στο αγγλικό το Sky. Αγόρι μου μυαλό, δεν θα το αλλάξει μυαλό. Τη μισή σου τύχη. Παίζαμε μπάλα και μα το κλέψανε. Του χρωστούσε, λέει, η μοίρα του Ηρακλή μετά το 85 και πήγε τελικό με τον Όφη. Δεν το χρωστούσε την Καστοριά τα 5 που φάγανε, ούτε μετά από 2 χρόνια το κύπελο με τον Όφη. Όπω θέλει τα λέει, αλλά εκεί μόκο, κατάλαβε. Όλα στα κλέψανε. Έρχεται ο Μπουζού. Και στη Δευτέρα. Που έκανε αλλαγή του Χατζηπαναγή και ο Αρχοντίδης. Κατάλαβε. Όποιος θέλει, ρε, πάω κι είμαστε, ρε. Έρχεται ο Μπουζούκη στη Δευτέρα. Λέει ο 4-4-3. Ναι, αυτό είναι. Σουτάρε, αγγλικά στο παιδί. Τρέμουμε. Να κάτσουν ήσυχα οι δυτικοί 8 απαιτεί 4. Ωραίο είναι ο Μπουζούκη. Μια χαρά είναι το παιδί. 19 ετών. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Ο Γήπας από πολύ καιρό. Εγώ είμαι. Ποιο? Ποιο? Γήπας. Γήπας. Ο παδός. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ναι. Από Γήπας, από το Εμίλιο Μπουντραγένιο. Ναι, ο Εμίλιο Μπουντραγένιο. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, ναι. Από στον Πολύγυρο είναι που έχετε και. Και πλατεία Παύλο Γκαρσία εκεί είναι. Από Πριγιόγυρο, ναι. Ναι, ναι. Παπαδόπουλε. Πολύ φαρμάκι, ρε φίλε. Φαρμακωθήκαν τα παιδιά. Δεν ξέρω ποιο φαρμακώθηκε παραπάνω, Ηρακλήδη. Εγώ τους κοιτάω λίγο να δω. Δεν έχω βγάλει άκρη. Δεν έχω βγάλει άκρη για αυτούς τους δύο που είμαι εδώ. Και οι αεξίδες φαρμακώθηκαν τώρα. Και οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή με μια εμφάνιση, με μια νίκη φαρμακώθηκε όλη η Ελλάδα. Ολυμπιακός γιατί, ρε φίλε, θα μου κοντραχτυπιέται με τον Άρη για τρίτο τέταρτη θέση. Δεν είναι μια νίκη, είναι 7 νίκες που οι 4-5 είναι μαγικές. Όπως και πέρυσι, κατάλαβε που βάζαμε 5 και 6. Πάω να κερδίσω μέσα στην ΑΕΚ, φίλε, και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει, έχει βάλει όσο έχει βάλει ο Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Αυτός διεκδικεί πρωτάθλημα. Παρακαλώ. Καλημέρα, να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Μ' ακούς? Ακούω, θα ήθελα να έχεις την ίδια απόδοση και με Ολυμπιακό. Αυτό θα προσπαθήσω να έχω. Αν και ο Παπαδόπουλος λέει ότι θα διαλύσω. Χωρίς να πονώ κάτι, έτσι. Εγώ λέω αδιάστατα. Γιατί πότε δεν είχα. Γιατί πότε δεν είχα. Εντάξει, ρε Χρήστα. Τι εντάξει. Ποιοι περνούσανε. Πότε περάσανε. Την τελευταία χρονιά πέρασε ο Ολυμπιακός μου, είχε δώσει και τους δανεικούς. 2-2 έφερα. Καταρχήν είναι και πολλά τα χρόνια. Περάσαν χρόνια. Α, τώρα περάσαν χρόνια. 2-2. Ωραία, μακάρι, εγώ εύχομαι να έχεις την ίδια απόδοση. Θα έχω. Να πας καλά, να βγεις και Ευρώπη. Δεν είμαι κακό τόξης, κατάλαβες. Γήπα, δεν είμαι γήπα, ένα μήνυμα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Γήπα, μην τολμήσουν να γυρίσουν από το Αζερμπαϊτζάν χωρίς την κούπα του κυπέλου UEFA. Γελάει η κοινωνία όλη αυτή. Γελάει όλη η κοινωνία. Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Γελάμε για 10 χρόνια. Καλά, καλά, τι πας κατευθείαν. Τελευταίος. Έτσι, περίμενε. Θα βγει χρονιά ωραία. Έρχεται και η Λίβερπουλ από πίσω. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Όνομα και ομάδα, φίλε. Σοκράτης από Αθήνα, Παοκάρα. Γεια σου, ρε Σοκράτης. Όχι Αθηναίος, κάτοικος. Από τον Ασπρόμαυρο Κορυδαλό. Πριγιοδαλός λέγεται από χθες. Από τον Ασπρόμαυρο Κορυδαλό, όχι Κορδελιό. Κορυδαλό. Λοιπόν. Σοκράτη, πού γεννήθηκες όμως, πού γεννήθηκες? Κορυδαλό γεννήθηκε, φίλε. Είμαι από το ριζό Σκύδρας, Ποντιάρα, Παοκάρα, Κόκαλο. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Μπράβο, είσαι του Κορυδαλό. Ναι, αυτούς που γνώρισε όμως κατάπιζε τη γλώσσα το καλοκαίρι. Έλα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του που παίζαμε χθες, γιατί στάθηκε καλά σαν ομάδα. Σαν ομάδα στάθηκε καλά. Αλλά ακούστε λίγο κάτι, παιδιά. Έλα, ρίχτω. Για πέστε λίγο, ρε Σοκράτη, το Κορυδαλώνα. Λοιπόν. Τεχνικός, η ομάδα μου δεν παίζει μπάλα. Δεν παίζει μπάλα. Τεχνικός. Οπαδικός, ναι. Μ' αρέσει, ναι. Που ξέρεις, κάποιοι έχουν ελπίδες ότι θα πάρουν το παιχνίδι, ναι. Και στο τέλος σαν ψάρι τους φεύγει από τα χέρια. Αυτό δείχνει ότι η φανέλα της Παοκάρας είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, στεναχώριες και τέτοια δεν θέλω, παιδιά. Έτσι. Υπάρχουν ζαχαροπλαστεία, να πάτε να φάτε μερικές παστούλες, να γλυκαθείτε, να γλυκάνετε το λάριγκά σας. Σοκράτη, σε λατρεύω! Μας κουράσατε, φτάνει πια! Σε λατρεύω! Έχει ανοίξει τα φτερά του αετός της Παοκάρας, ναι, και πετάει πολύ ψηλά! Έρχεται η CIA του χρόνου, Σοκράτη, έρχεται για τον Ιβάν! Ας έρθει όποιος θέλει, πόντι δεν νιώθουμε τίποτα! Ούτε CIA, ούτε KGB, ούτε τίποτα, αδερφέ! Σοκράτη, σε λατρεύω! Παντού, γαμώ το δούνου! Όπα, μη κλείσε! Σοκράτη, παραφέρθηκες! Αυτή την εβδομάδα θα είσαι Παναθηναϊκός. Έδειξε όπως το επίπεδο του Σοκράτη στο τέλος. Αλλά φταίνει οι Αριανοί που βάζουν τα πανό. Έλα, δεν πειράζει. Έλα, έλα. Όπως την προηγούμενη λέει ήσουν Άρης, όπως την μεθεπόμενη κάτι άλλο. Ασλαμά, πονάς, Ιβιτσόσκυλο. Έχει στήσει ασλαμά. Συγγνώμη, δεν διαβάζετε έτσι αυτό το μήνυμα. Ναι, για δες.
Έτσι διαβάζει το μήνα, έτσι, Ασλαμά Πονάς. Αυτή την εβδομάδα θα είσαι ΠΑΟ. Όπως την προηγούμενη ήσουν Άρης. Όπως την μεθεπόμενη κάτι άλλο. Έτσι. Ασλαμά Πονάς. Έτσι διαβάζει. Ρωτάει το Εβιτσόσκυλο. Έχει στήσει Ασλαμά, γι' αυτό είσαι στο Λίμπερο. Αν δεν είχε, θα ήσουν στο FM Βαθυλάκου. Χρήστανθε, πες την αλήθεια. Πόσα χάπια κατάπιες θες για να συνέλθεις? Καλοχώνευτα. Ασλαμά, βάζελος θα είσαι την άλλη εβδομάδα. Ρωτάει ο Θάνος ο 4-2. Δεν κατάπια κανένα απολύτως χάπι, φίλε μου. Είμαι στεναχωρήθηκα φυσικά για την ήττα. Με πόνεσε η ήττα. Και πάρα πολύ μάλιστα στεναχωρήθηκα. Από εκεί και έπειτα είμαι συνειδητοποιημένος για το που ήμουνα, που είμαι και που πηγαίνω. Απόλυτα συνειδητοποιημένος. Σ' αγαπώ, έχουν βρουκώσει τα μάτια σου. Σ' αγαπώ, δεν έχουν βρουκώσει καθόλου. Αλλά και τα δικά μου. Σε δύσκολη θέση με έχω περάσει. Πολύ πιο δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα. Και τα έχω περάσει περήφανα. Στα χωράφια, ραντίσματα, καμιά. Ακριβώς αυτό. Επειδή δεν ήμουν τσάτσος κανενός, ούτε καμιά κυβέρνηση. Δεν είσαι ούτε καμιά ομάδα. Επειδή δεν είσαι με άλλου. Τσάτσο κανενό. Τόση ώρα ήταν. Γι' αυτό πήγα και στη Γάμα και στη Β'. Χειμερή ανάρχη και ο Τσαλτίδη. Τώρα βγήκε τελείω το τελευταίο δίλεπτο. Άιτε βγάλε τη μάσκα τώρα. Θε να πει για παγωμένα χρέη και τα λοιπά. Αχ, κακομίρι. Παγωμένα χρέη. Έλα, κυριούλη. Όλοι. Είναι γνωστά σε όλου. Η σειρότερη σου Δευτέρα πρέπει να είναι αυτή. Νίκησε ο Πάοκ, νίκησε η Λίβερπουλ. Η μικρή ομάδα του Μάντσεστερ ισοπαλία, η City κέρδισε. Ασλαμά, πονάς, το Ιβιτσόσκυλο. Από όλα αυτά που λες, το μόνο που με στενοχώρησε πραγματικά είναι η πατόζα Λίβερπουλ, τη νίκη της Λίβερπουλ με τη Χάντερσφιλντ να είναι δύο φορές καλύτερη. Περίμενε λίγο, Ιβιτσόσκυλο, θα στο κάνω αλαγκάλι. Είναι η χειρότερη μου Δευτέρα πρέπει μέχρι την επόμενη. Πρέπει να κλείσουμε. Λέω απλά και μου, όχι, δεν χρωστάμε τίποτα. Κλείσαμε. Λοιπόν. Αυτό. Το χειρότερο για τον Χρήσανθο είναι που είχε εχθές ξένο διαιτητή. Δεν μπορεί να πει κάτι για τους κουμπάρους του. Δεν ξέρει πώς να τον παλώσει. Ήτα, μη και εκεί κόβεται. Παναγιώτη, κάτσε για να φύγω. Εγώ αρχίσω πολύ. 35 φορές το έχει πει, ρε φίλε. Όσες φορές το. 39 πρέπει να το πω. Η Πόρνη από πάνω. Νικητές είναι οι Ιορδάνης Παπαευθυμίου και Ελένη Κατακουζινού. Ελένη Κατακουζινού και Ιορδάνης Παπαευθυμίου. Οι χαμένοι που ήταν 5, γιατί είχαμε σύνολο 7 μηνυματάκια, καβατζώνουν δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Αύριο με το καλό εδώ πέρα, 10 η ώρα, η Τρόικα ως τις 12. Αναστασία είχαμε σήμερα από εμάς και την τεχνικό ήχου, τη μηχανικό ήχου. Αναστασία, να έχετε μια bloody rocking week.